Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Όλα Παωτάρη, στην τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Εδώ πάντα ότι είμαστε συντονισμένοι στο Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 με την ενημέρωσή μας για όλα τα θέματα που αφορούν τον Άρη, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ερασιτέχνης, όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Δεν είναι λίγα, είναι αρκετά αυτά που μας απασχολούν σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Έχουμε μπροστά μας και παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Αυτά θα δούμε μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί με τον Γιάννη Ζάτση σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου να ρυθμίζει αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας. Ενώ εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε πάντοτε μέσω μηνυμάτων, FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Να σας ενημερώσω ότι η χρέωση του SMS είναι 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένο του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ ασχοληθούμε και σήμερα. Έχουμε και θεματάκια, έχουμε και ειδησούλες, έχουμε θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στο ρεπορτάζ, καθαρά ρεπορταζιακά δηλαδή. Πώς προετοιμάζονται οι ομάδες μας για τα παιχνίδια που έχουν το Σαββατοκύριακο. Η ποδοσφαιρική ομάδα η οποία αντιμετωπίζει τη Σπάρτη την Κυριακή το μεσημέρι στις 3 η ώρα για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League. Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε του πρώτου γύρου, ενώ η μπασκετική ομάδα παίζει με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά εκεί έχουμε πει το τελευταίο διάστημα ότι τα θέματα είναι περισσότερο εξαγωνιστικά. Με όλο αυτό που συμβαίνει και με τον Νίκο Λάσκαρη, σήμερα διαβάζεται και την είδηση ότι δεν κατέβαλε το χρηματικό ποσό της εγγύησης και κινδυνεύει και με φυλάκιση αν δεν το δεχθεί η ανακρίτρια. Οπότε αν δεν δεχθεί να πάρει υποθήκη, να πάρει υποθήκη ακινήτου, ναι, αυτό που θα το εξηγήσουμε αργότερα τι ακριβώς συμβαίνει. Και γενικότερα βλέπετε ότι υπάρχουν καθημερινά θέματα στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Έχουμε βέβαια και τη Δευτέρα την Γενική Συνέλευση, την έκτακτη Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό θέμα το μπάσκετ, την ΚΑΕ, του ερασιτέχνη. Και περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα υποθεί και αν από εκεί μπορεί να εκκινήσει μια διαδικασία αλλαγής στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και αλλαγής της κατάστασης γενικότερα στην ΚΑΕ. Έχουμε και την άφιξη του Τόμ Παπαδόπουλου αυτό το Σαββατοκύριακο, την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και φυσικά στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σπάρτη, που δίνει έτσι ένα ξεχωριστό χρώμα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πολλά θέματα τα οποία θα τα δούμε και θα σας ενημερώσουμε και για το θέμα με τις διαταγές πληρωμών, τι γίνεται στο κομμάτι αυτό, για να έχετε έτσι μια σφαιρική ενημέρωση για όλα τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν είτε τον ποδοσφαιρικό αλλά είτε και τον μπασκετικό Άρη. Και ενώ έχουμε όλα αυτά, το νούμερο του Κανακούδη δεν είναι ένα θέμα. Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ας σας πούμε και γι' αυτό, πώς βγήκε το 26. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε 500 πράγματα και ψάχνουμε να βρούμε γιατί διάλεξε το 26 ο Κανακούδης και όχι το 36. Τέλος πάντων. Δυστυχώς μπαίνουμε και σε τέτοιες λογικές και σε τέτοιες καταστάσεις, οπότε θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Παρεπτόντως, πλέον δεν έχει το 26, αλλά το 66. Ελπίζω κάποια στιγμή να μην χρειαστούμε άπαντες να πάρουμε το 166. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Τι θα προτάξουμε σήμερα στην εκπομπή? Να ξεκινήσουμε από τα ποδοσφαιρικά, την έλευση των Παπαδόπουλου. Άξι να έρθει ο άνθρωπος με το καλό. Όχι, όπως λέγαμε και χθες, νομίζω ότι υπάρχει σήμερα και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης ότι υπήρξε επικοινωνία του κυρίου Καρυπίδη με τον κύριο Παπαδόπουλο και το κύριο Παπαδόπουλος διαμήνυσε ότι θέλει να ζήσει την ατμόσφαιρα του Βικελίδης όπως την είχε ζήσει πολύ παλαιότερα, όταν με τον πατέρα του έρχονταν στο γήπεδο, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν έχει πει τώρα ο άνθρωπος ότι είναι αριανός ή οτιδήποτε άλλο. Όταν είχε πρωτοβγεί το όλο θέμα προς το έξω, είχε υποθεί ότι ο πατέρας του ήταν Άρης και τον είχε πάρει στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία αυτό, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο Καρυπίδης είναι αριανός. Όχι. Αλλά όταν είναι κάποιος, έχει ένα συναισθηματικό δέσιμο, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ. Εντάξει, έφυγε πολύ μικρός βέβαια στην Αμερική. Αυτό λέω, ότι το συναισθηματικό δέσμο μπορεί κάποια στιγμή να ξυπνήσει. Γιατί ο Λάσκαρης ο Αριανός δεν παρουσιάζονταν ότι είναι. Αυτό δεν έλεγε τότε. Ότι είμαι Άρης. Στην Ξάνθη ήμουν Άρης. Το ότι είναι Αριανός κάποιος ή αν είναι Παοξής κάποιος άλλος δεν σημαίνει ότι εκ προημίου πρέπει να τον κρίνουμε από αυτό. Από τις πράξεις θα τον κρίνουμε. Και τον κύριο Παπαδόπουλο
Προσωπικά δεν είμαι ούτε εσύ. Έχεις μιλήσει ποτέ μαζί του? Με τον κύριο? Ούτε εγώ. Δεν τον ξέρουμε καν. Μία στιγμή, σε σχέση, σας το λέγαμε, και με τους χορηγούς τους διάφορους που εμφανίστηκαν με μεταξωτά σκορδέλες και τα φύκια. Έχει στείλει ένα ποσό συγκεκριμένο. Θα στείλει και άλλα χρήματα ο άνθρωπος. Είναι συνεπής όσον αφορά τη χορηγία την οποία έβαλε, την οποία μάλιστα δεν την είχε τόσο ανάγκη να τη βάλει για να διαφημίσει κάτι το οποίο είναι στην Αμερική. Δηλαδή, πραγματικά έκανε αυτό το οποίο έκανε για να βοηθήσει την ομάδα, και από αυτό και μόνο νομίζω ότι άπαντες και όλοι μας οφείλουμε να σεβαστούμε αυτό το πράγμα και να καλωσορίσουμε στην οικογένεια του Άρη έναν φίλο τουλάχιστον της ομάδας. Τώρα, αν θα εξελιχθεί κάπως αλλιώς από το καλοκαίρι και έπειτα, μακάρι. Μακάρι. Τώρα, έρχεται, όπως είπαμε, νομίζω ένα ζεστό χειροκρότημα του αξίζει, γιατί ακριβώς είναι φίλος του Άρη και βοηθάει την ομάδα μας. Και βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε οικονομικά, και μέχρι εκεί. Οκ, και έπειτα, αν θα γίνει κάτι παραπάνω, θα έρθει ο Νίκ, ο Ντίκ, ο Μίκ. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα έρθει, τουλάχιστον αυτό ξέρω εγώ, δεν ξέρω το αν έχει αλλάξει κάτι στην πορεία, αν μπήκε δηλαδή τελευταία στιγμή στο αεροπλάνο και ο Νίκ, αλλά η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα είναι τον Παπαδόπουλος μαζί με τον Στάφη τον Καραντώνη, που είναι εκεί πρόεδρος της Ομογένειας στη Φιλαδέλφεια και πολύ στενός του φίλος και εκ των συνεργατών του. Δεν ξέρουμε δηλαδή κάτι για τον Νίκ. Η ενημέρωση που έχουμε είναι για αυτούς τους δύο. Τώρα, αν θα προκύψει και Νίκ, ακόμη καλύτερα. Αλλά προς το παρόν δεν γνωρίζουμε για κάτι τέτοιο. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε σε αυτή την παρουσία του εδώ στην Θεσσαλονίκη, αφενός ποιο θα είναι το πρόγραμμά του, ποιο ακριβώς θα είναι το αντικείμενο των συζητήσεων με τον Καρυπίδη, μέχρι πού θα επεκταθεί δηλαδή, αν αυτό περιλαμβάνει αυτό που λίγο πολύ σας έχουμε αναφέρει, δηλαδή το project με τις εγκαταστάσεις και τις ακαδημίες και τη διασύνδεση και με τις ακαδημίες του Άρη, ή θα εμπλέκεται κάπου και η ΠΑΕ Άρης και η πιο ενεργή, αν θέλετε, ενασχόλησή του με την ομάδα από το καλοκαίρι και έπειτα. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα είναι ότι προς το παρόν και από την ΠΑΕ το γνωρίζουμε, αλλά και από την πλευρά του τον Παπαδόπουλο δεν υφίσταται προς το παρόν τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, περαιτέρω εμπλοκή σου στην ΠΑΕ. Ευχής έργων θα ήταν σίγουρα, γιατί κάθε βοήθεια, ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα με το καλό επιστρέψει στη Super League, είναι καλοδεχούμενη και αναγκαία, θα πω εγώ, από το καλοκαίρι και έπειτα. Αλλά καλύτερα να μην προτρέχουμε, να μην δημιουργούμε ελπίδες που μπορεί να αποδειχθούν φρούδες. Α, περιμένουμε βήμα-βήμα, να δούμε ο άνθρωπος τι θα πει, τι θα συζητήσει με τον Καρυπίδη, και στην τριήμερη αυτή παρουσία του εδώ, και από εκεί και πέρα, από Δευτέρα που θα φύγει με τον καλό, θα κάνουμε την αποτίμηση της επίσκεψής του στην Θεσσαλονίκη. Είναι προσκεκλημένος του Καρυπίδη. Έτσι. Και ανταποδίδει ο Καρυπίδης στη φιλοξενία στην οποία έτυχε πριν από 4 μήνες, όταν πήγε μαζί με την αδερφή του. Λέσαν και η αδερφή του, δεν έχουμε δει ποτέ στο Βικελίδη, είναι μια ευκαιρία. Α, η Ειρήνη. Ναι. Ωραία. Θα πάω εκεί Πισανίδη και θα χωθώ. Λοιπόν, και είναι και ένα κίνητρο επιπλέον για μένα, γιατί υπάρχουν και άλλα κίνητρα για το μάτι της Κυριακής, για τον κόσμο. Ναι. Εντάξει. Να πάει, okay, να δείξουμε. Εντάξει, δεν είναι σωσίας, αλλά δεν είπα, είναι σωσίας, δεν είναι, ούτε πρέπει να το μεγαλοποιούμε και να του δίνουμε μεγαλύτερη αξία από αυτή που πρέπει. Στην πραγματική του διάσταση. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει και συνεχίζει να βοηθάει και θα βοηθάει, νομίζω, κατά τη διάρκεια της χρονιάς στην ΠΑΕ, και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί. Θέλει να πάρει μια γεύση, ας του τη δώσουμε δηλαδή, να είναι ευχάριστη αυτή η γεύση την Κυριακή, να του δώσει και η ομάδα βέβαια με την απόδοσή της λίγο στον αγωνιστικό χώρο, και με το καλό όταν θα φύγει την Δευτέρα να έχει ζεσταθεί, να έχει γλυκαθεί που λέμε, και να συνεχίσει να είναι κοντά στην ομάδα. Έτσι. Ο Τόμα Παπαδόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι, και δεν πρέπει να τον μπερδεύετε με τον άλλο, είναι χορηγός της ομάδας, έχει βάλει την εταιρεία Colonial, τη βλέπετε και στο Βικελίδης και στο πίσω μέρος της φανέλας, και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ακόμη και αν αποφασίσει ότι δεν θέλει να έχει περαιτέρω εμπλοκή, μετοχική δηλαδή, σαν ενίδηση παίκτη στην ΠΑΕ, η επέκταση της χορηγικής συνεργασίας στην επόμενη χρονιά με άλλα οικονομικά δεδομένα, γιατί μιλάμε με το καλό, θα μιλάμε για Super League, ακόμη και αυτό είναι ένα θετικό γεγονός, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια οικονομική επιφάνεια και είναι εγγυημένα τα χρήματα αυτά. Δηλαδή, αν αποφασίσει να επεκτείνει τη χορηγική συνεργασία για να την κάνει και στη Super League με το καλό, τα χρήματα θα είναι διαφορετικά και πολύ χρήσιμα στην ομάδα, κακά τα ψέματα. Έτσι.
Θα δούμε. Ας έρθει με τον καλό ο άνθρωπος. Σήμερα θα είναι στην Αθήνα, όπως είναι το πρόγραμμα, και αύριο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, με το καλό 3 ώρα το μεσημέρι, θα παρακολουθήσει το παιχνίδι. Γιατί τη Δευτέρα θα επιστρέψει στην πατρίδα του, γιατί έχει πάρα πολλές δουλειές. Δεν μπορεί να λείψει παραπάνω τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και πάλι καλά που έρχεται και αυτό το τριήμερο. Πιθανότατα την παρουσία του εδώ θα τη συνδυάσει και με επίσκεψη σε κάποιες τοποθεσίες για το project αυτό με τις ακαδημίες. Τουλάχιστον αυτό λέγεται. Ναι, αν υπάρχει τώρα και εξελιχθεί αυτό το project που λένε ότι ψάχνουν. Πετάξτε, παιδιά, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χώρους και οικόπεδα ή οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την οικονομική επιφάνεια. Έχω την εντύπωση ότι για να γίνει αυτό και να οριστικοποιηθεί, χρειάζεται να ξεκινήσουμε σε διακόπτη, πρέπει να έρθει και ο Νίκ εδώ πέρα. Δηλαδή, καλά, μπορεί να έρθει να δει αυτός και... Ναι, είναι αυτός ο οποίος είναι στο fund και ουσιαστικά αυτού project είναι, να, από ό,τι ξέρω, το συγκεκριμένο. Και μπορεί όντως να κάνει μια έρευνα και μια ενημέρωση πρώτα ο τον Παπαδόπουλος και κάποια στιγμή στις επόμενους μήνες να έρθει και ο Νίκ στην Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και μακάρι όλα να πάνε έτσι όπως πρέπει να πάνε. Ούτε ο κόσμος πρέπει να τρελαίνεται, ούτε και το να το απαξιώνουμε από την άλλη. Για μένα είναι ένα σημαντικό γεγονός ότι θα είναι εδώ αυτός ο άνθρωπος. Αλλά μέχρι εκεί, στην πραγματική του διάσταση, με σεβασμό στη συνδρομή του, στην οικονομική βοήθεια που έχει προσφέρει στον Άρη μέχρι στιγμής. Και προσωπικά θεωρώ ότι είναι και ένα κίνητρο να τον γλυκάνουμε ακόμα περισσότερο, για να συνδράμει ακόμα περισσότερο στην προσπάθεια. Αυτά 79 λέει, τον ενημέρωσαν ότι ο κόσμος του Άρη είναι κουρασμένος, ότι την τελευταία εβδομάδα δεν υπάρχει ηρεμία και όταν μυαλά του κόσμου πονάνε, μην απογοητευτεί από κερκίδες. Χάρη, παιδιά, ο άνθρωπος έχει, επειδή είναι και ουσιαστικά Αμερικανός μετά από τόσα χρόνια, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλη κουλτούρα, δεν είναι υποχρεωμένος αυτός να γνωρίζει την παθογένεια, θα πω εγώ, του Άρη. Και καλό είναι να μην τη γνωρίζει και να μην τον βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Κουρασμένος τώρα ο κόσμος του Άρη, okay, ναι. Δηλαδή φέτος η ομάδα ο έχει. Ο άνθρωπος έρχεται εδώ να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι, να κάνει δύο επαφές και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Δηλαδή. Παιδιά, η ομάδα φέτος, ανεξάρτητα αν κέρδισε δύσκολα στη Βέρεια ή οτιδήποτε άλλο, συγγνώμη, αλλά έχει 11 νίκες και 3 ισοπαλίες. Δηλαδή, αν δεν έχουν διαμορφωθεί φέτος οι συνθήκες να κάνουμε ένα ντεμαράζ και να ανέβει. Τι έπρεπε να έχει η ομάδα. Είναι, αυτή είναι η μεγάλη παθογένεια του Άρη. Εγώ πραγματικά έχω εκπλαγεί από όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και εντάξει, οκ. Okay. Η ομάδα το τελευταίο διάστημα δεν παίζει πολύ καλά. Δεν είπε κανείς ότι βγάζει μάτια, να μην τα ωρεοποιούμε. Αλλά είναι πρώτη. Είναι πρώτη από την πρώτη αγωνιστική φέτος του πρωταθλήματος. Έχει ένα συν 6 από την τρίτη θέση. Αφενός δεν θα επαναπαυτούμε, αλλά αφετέρου μην τα τραγικοποιούμε κιόλας. Βλέπεις τον όφη τι γίνεται. Ναι, βλέπεις πώς είναι ενωμένοι όλοι επικοινωνιακά. Πρέπει λίγο, ρε παιδί μου, να τα αφήσουμε στην άκρη. Αυτό που προέχει. Υπάρχουν σίγουρα πολλά θέματα. Εγώ, για παράδειγμα, σήμερα, στο είπα, μιλούσαμε και προσωπικά στο τηλέφωνο. Εγώ ξενέρωσα όταν έπρεπε να πάρω ρεχλίσαντε σήμερα για τον Μπάρι, τον Αδλαμάζογλου και τον οποιοδήποτε μπλέκεται σε αυτή την ιστορία για το ρεπορτάζ. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, το λέω έτσι δημόσια. Παρότι είναι η δουλειά μου και είμαι υποχρεωμένος να το κάνω και να σας μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, δεν θέλω, κουράστηκα. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα πλέον. Θέλω να ασχολούμαι. Όχι, κλείνει έτσι ο Μπαστακός, το δεξί του πόδι δεν είναι καλό, στο κεφάλι θέλω το 10, το 8, το 3-5-2, το 4-4-2. Αυτά θέλω να συζητάμε. Το καθαρά αμυγός, το αθλητικό κομμάτι. Βρε να πούμε και για μεταγραφές, για τέτοια πράγματα, αλλά, για ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Να βγει η ομάδα. Αυτό έτσι. Πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο. Να βγει η ομάδα. Και να έχει αδειοδότηση. Με αδειοδότηση. Έτσι. Εννοείται, γιατί. Άμα δεν βγει και δεν έχει αδειοδότηση. Άδωρον, άδωρον. Ναι. Και όλα τα άλλα μετά είναι κουβέντα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου που θα ξεκινήσει. Και έχουμε πολλά να πούμε τότε. Θα αρχίσει εκείνη η κουβέντα τότε. Τώρα το timing δεν ωφελεί σε τίποτα. Δεν είναι το ιδανικό το timing. Υπάρχουν προβληματάκια και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και πληρωμές στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και υποχρεώσεις αυτές προς τρίτους από την περσινή σεζόν. Και με τη διαιτησία βλέπετε τι τραβάμε στα τελευταία παιχνίδια. Μην βάζουμε όμως επικοινωνιακά και ο Καρυπίδης με τον Μυροφορίδη δεν ταιριάζουν τα χρόνια τους. Τι ακοροδευόμαστε τώρα. Δεν ταιριάζουν. Έχουν θέμα οι δυο τους, ρε παιδί μου. Αλλά α τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Αυτά. Κοιτάξουμε λίγο την ομάδα. Και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής το ίδιο. Γιατί θα σας πούμε και για μια ωραία συζήτηση που είχαν χθες οι ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια μεταξύ τους. Λίγο. Τα αποτελέσματα, μισό μηδέν. Μισό μηδέν, ρε παιδί μου. Μισό μηδέν. Έχω να σου πω κάτι. Αν ήμασταν εμείς στον Όφη και ο Όφη πρώτος, τι θα κάναμε τώρα.
Βγάλει τι χατζάρε, σκοτώνομαι. Θα είχε διαλυθεί, δεν θα είχε διαλυθεί το σύμπαν. Και ο Όφη, πρόσεξε λίγο, που είχε 10 προσφυγές πριν ένα μήνα. 10 προσφυγές. Φύγαν οι καλύτεροι του παίκτες. Και μπήκαν οι αναπληρωματικοί και τώρα βγήκε 20 ευρώ. Θέλω ένα λίγο να σας πω για κάτι και την Κυριακή. Όχι με την πρώτη λάθος μεταβίβαση, με το πρώτο λάθος, με την πρώτη. Με το, αν δεν μπαίνει γρήγορα το γκολ, να αρχίσουμε την μουρμούρα, τη δυσφορία, την κρίνια. Αυτή που τον πινελίκη στο στους το ποδοσφαιριστές. Θέλει λίγο ο ποδοσφαιριστής του Άρη, φέτος ειδικά, να λίγο να τον. Θέλει μια, να τον αγκαλιάσουμε περισσότερο, νομίζω. Εντάξει, η ποιότητα της ομάδας δεν είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Το βλέπουμε, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια. Θέλουν λίγο, νομίζω, άλλη αντιμετώπιση. Φίλε, η Μύρλα και η Γκρίνια κυρίως είναι από αυτούς που δεν έρχονται στο γήπεδο. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει Γκρίνια και από αυτούς που έρχονται στο γήπεδο. Ορίστε, ο Φίλε έβγαλε νέα διαρκείας. Νέα διαρκείας. Θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum τώρα εδώ. Την ψυχολογία του κόσμου. Καινούργια διαρκείας βγάζει. Βλέπετε πώς γίνεται. Είναι αυτή τη στιγμή σε ένα φεγγάρι ανόδου ο Φίλε. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι σε φεγγάρι ανόδου. Έτσι. Δηλαδή, τι θέλει, να βγάλουμε εμείς μόνοι μας τα μάτια και να πούμε στον Όφη και στον Παναχαϊκή. Έχασα από τον Απόλλωνα, ναι, Λάρισας. Ελάτε, ρε παιδιά, ελάτε μετά την Όφη και Παναχαϊκή, ελάτε να βγείτε εσείς, ρε παιδί μου. Ο 779 λέει: η άρρωστη στην κρίνια από τον κόσμο άρχισε από το 2-0 με την Καλαμαριά που κάποιοι βαρέθηκαν στο β' ημίχρονο. Από τότε κάνουμε νίκες και νομίζω ότι ο Άρης έχασε. Αρρώστια. Εντάξει. Και εγώ χαλάστηκα που δεν κερδίσαμε την Καλαμαριά, ειδικά 5-0. Αλλά ειδικά, τι, ειδικά αυτή. Ναι. Αλλά τι, δεν κέρδισε η ομάδα, δεν πήρε τρεις βαθμούς. Δεν έχει φάει γκολ αυτά. Ναι. 6 μάτς. Κι εγώ ήθελα να κερδίσει 5-0, ρε παιδί μου. Ναι, και εγώ το ήθελα. Και το έλεγα και μετά στο παιχνίδι, το είπα και στον προπονητή και στους παίκτες. Και δεν λέμε ότι πρέπει να κρύβονται τα προβλήματα επειδή η ομάδα κερδίζει. Μα δεν σας τα κρύβουμε τα προβλήματα. Ίσα, ίσα. Απλά να μην τα μεγενθύνουμε τόσο πολύ για να μην αφήνουμε να επηρεάζουν τόσο πολύ την ομάδα και γενικά θα πω εγώ και θα πάμε στο διάλειμμα τον περίγυρο της ομάδας. Αυτό είναι ένα θέμα στον Άρη χρόνιο. Τόσο περίγυρος της ομάδας. Αυτό είναι που δημιουργεί πάρα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να σας πούμε και την εξήγηση για να το κλείσουμε, γιατί δεν αξίζει και παραπάνω να ασχοληθούμε. Τι έγινε με το νούμερο του Κανακούδη, που κάποιοι το συνδυάσανε με το έτος ίδρυσης του συμπολίτη. Προφανώς ο Σαλπιγκίδης που έπαιζε 30 χρόνια στον ΠΑΟΚ ήταν αριανάκι από μικρό και είχε το 14. Τέτοιο είδος όμως ισοστρέφεια δεν υπήρξε δίπλα. Εμείς όμως πρέπει να το βάλουμε και αυτό, να πλακωθούμε και με αυτό το συγκεκριμένο. Να πούμε ότι ρωτήθηκε το παιδί, ότι αυτό το οποίο είπε είναι ότι πάντα το πρώτο νούμερο που επέλεγα στις ομάδες που έπαιζαν το 6. Όταν δεν υπήρχε το 6, πήγαινα στο 16. Στον Άρη όμως και το 6 και το 16 το έχουν ποδοσφαιριστές. Ο Μουμίν και ο Βαλεριάνος, νομίζω. Όχι, και ο Μιλούνοβιτς, δεν είναι το 16. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι. Ναι. Και πήγα, λέει, στο επόμενο, στο 26. Αν το ήξερα, λέει, από εξ αρχής, θα πήγαινα, λέει, στο 36. Τέλος πάντων, πήρε το 66 το παιδί. Δεν θα έχει το 26, λοιπόν. Οπότε μπορούμε να βρούμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε. Που είναι πολύ πιο σημαντικά, πολύ πιο ουσιαστικά, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπετε ότι έρχεται με τις ευλογίες ενός φίλου της ομάδας. Αλλιώς δεν θα έρχονταν. Ενός ανθρώπου που έχει πληρώσει. Είναι δώρο δηλαδή. Έτσι. Ουσιαστικά είναι ένα δώρο το οποίο κάνει τον παδό. Και θα τον πει στον παδό. Δεν θέλουμε το δώρο, πάρε το πίσω. Δεν γουστάρουμε. Άντε πώς θα το εξηγήσεις, ναι, αυτό, φίλε. Να μπει σε αυτή την νοοτροπία. Τι να σα πω, μπορεί να προπονηθεί παιδιά να μην το βάλει και καθόλου δηλαδή. Τι να σα πω. Δεν είναι δικό μας θέμα. Ο Καρακούδης ήταν ΠΑΟΞης, okay. Είναι ΠΑΟΞης, δεν αλλάζει αυτό. Αλλά είναι και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ξέρετε πόσοι παίζουν στον ΠΑΟΚ και πόσοι στον Άρη αντίστοιχα. Αν είναι καλός ποδοσφαιριστής και αν είναι καλός στις προπονήσεις και αν μπήκε μέσα και βγάζει μάτια. Πες ότι δεν ήταν ΠΑΟΚ. Έτσι. Και ήταν ο Κανακούδης και είχε κάνει καριέρα στον Ολυμπιακό Βόλου, στον Αστέρα Τρίπολη, στον Ατρόμητο. Τι θα λέγαν όλοι. Εξαιρετική προσθήκη θα λέγανε. Γιατί είναι καλός ποδοσφαιριστής. Είναι καλό το βιογραφικό του, δεν είναι για β' εθνική, ρε παιδιά. Πώς το κάνουμε τώρα. Εντάξει, έμπειρος είναι, έχει μια. Και είναι 33. Δεν είναι 35, 36, 33 είναι. Οκ. Okay. Α, τον δούμε, στο γήπεδο θα κρυφθεί κι αυτός. Έχει απέξει ένα μήνα. Έτσι, δεν είναι σαν τους άλλους δύο που παίζανε, κάνανε, ράνανε. Ναι, ήταν στις αποστολές και τα λοιπά. Ότι θα χρειαστεί ένα διάστημα. Ναι. Αλλά μην βάζουμε επιπλέον προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Έχουμε τόσα πολλά που πρέπει να λυθούν. Αν είναι να πλακωνόμαστε και οι αριανοί μεταξύ μας, γιατί αυτό γίνεται στο Facebook. Όχι ο ένας λέει του Τόμ, όχι ο άλλος λέει δεν με νοιάζει, όχι είναι ΠΑΟΚ, όχι δεν είναι, όχι το 26, όχι το 36, το 46, το 106. Γελάνε οι άλλοι και σας το λέμε τώρα εμείς, ναι, ότι μας παίρνουν συνάδελφοι από τις άλλες ομάδες και μας κάνουν πλάκα για το 26, το 36, το 46.
Δηλαδή είναι δυνατόν, λέει, ασχολείστε το με αυτά. Σημαντικό, την Κυριακή, το σημαντικό είναι Κυριακή, τρεις βαθμοί και συνεχίζουμε. Αυτό είναι. Τρεις βαθμοί και συνεχίζουμε. 36 βαθμοί λοιπόν είναι την Κυριακή. Στις Σέρες. 33 είναι, έχουμε τώρα. 33. Ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό. Έλα. Γιάννη Ζάτση, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, Λίβερο 107,4. All about Arizona Air. Συνεχίζουμε και έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε και να σχολιάσουμε. Και τα δικά σας μηνύματα έρχονται FM και ενώ αποστολή στο 54526. Ο 741 λέει: παιδιά, φανταστείτε να κάνουμε καμιά γκέλα και να μας πιάσουν στη βαθμολογία. Χαμός, ηρεμία ρε και ενότητα να βγούμε και μετά θα τα βρούμε όλα, λέει ο φίλος 741. Ο 086. Ναι, αλλά Αλέξη και Χρήσανθε, το 66 που πήρε είναι το έτος είδους του Πας Γιάννενα που παίζει την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, που συναντήθηκε ο Χριστοβασίλης με τον Καγκάτσι. Άρα τον Μπούλ ξαναλλάξει νούμερο, να του πείτε. Και γελάει ο φίλος ο 086, κάνει πλάκα βέβαια με το συγκεκριμένο ζήτημα. Εντάξει. Να μην είχαμε θέματα, να μην είχαμε ζητήματα, να μην είχαμε προβλήματα, να ασχολιόμασταν και με την τελευταία λεπτομέρεια. Άλλος θα πει, ακριβώς επειδή τα έχουμε όλα αυτά, γι' αυτό τρογόμαστε και με τα ρούχα μας. Για να περάσω στο επόμενο ζήτημα και θέμα. Τα έλεγα και με τον Γιώργο Ζαγόρα λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του στο πέναλτι. Υπάρχει σήμερα το θέμα με τον Τάτομ. Για να καταλάβετε πόσο έτοιμοι για να ψαρώσουμε είμαστε όλοι μας, το site που έβγαλε το θέμα σήμερα έγραψε διαταγή, όχι διαταγή πληρωμή, συγγνώμη, δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί της ΠΑΕΑΡΙΣ. Για όσους γνωρίζουν βέβαια, όταν βγαίνει μια διαταγή πληρωμής από ένα δικαστήριο, το πρώτο πράγμα που γίνεται, εφόσον το ζητήσει αυτός που πέτυχε τη διαταγή πληρωμής, είναι να πας στους λογαριασμούς και να δεσμεύσεις τους λογαριασμούς ή να προσπαθείς να κατασχέσεις ακίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Όταν μιλάμε τώρα για αυτά τα χρήματα, τα οποία μιλάμε για ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, που δεν έχει άλλο περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να δεσμευτεί, πας στους λογαριασμούς της ΠΑΕ κατευθείαν. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη της διαταγής πληρωμής, η οποία έχει ενεργοποιηθεί λοιπόν από τη μέρα που βγήκε η απόφαση υπέρ των ποδοσφαιριστών. Και ένα θέμα λοιπόν που είναι γνωστό από τις 17 Ιανουαρίου, ένα θέμα που σήμερα ξαναπλασάρεται στο κοινό, λες και είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι άλλο. Και μάλιστα παρατήρησα ότι στο Facebook η συγκεκριμένη είδηση είναι και χορηγούμενη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει πληρώσει το site για να παίζει σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Γιατί πάρα πολύ απλά ο Αριανός όπου δει πάει και διαφέρεται, κλικάρει. Το θέμα βέβαια, το επικοινωνιακό, σας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πώς αντιμετωπίζεται ο Άρης και πώς κάποιοι άλλοι. Για να τελειώσουν όλα αυτά, πέρα από την αξιολόγηση που πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς, όταν διαβάζουμε ή ακούμε κάποιον, για να τελειώσουν όλα αυτά, η λύση είναι μία. Δεν θα τελειώσουν, παιδιά, αν δεν καλυφθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Δεν θα τελειώσουν. Θα υπάρχουν μονίμως και πάντα τέτοιου είδους ζητήματα και θέματα. Αλλά θα υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα και θέματα στα οποία ο οργανισμός Άρης θα ανταπεξέρχεται και θα καρπαζώνει, εντός εισαγωγικών βέβαια πάντα αυτό που λέω, επικοινωνιακά αυτούς που επιχειρούν τέτοιου είδους ζητήματα, όπως έγινε πέρσι με όλους αυτούς που αμφισβητούσαν θα μπει το μετοχικό κεφάλαιο και μπήκε. Με όλους αυτούς που έλεγαν ότι είναι εικονικό και καταδικάστηκαν από την ελληνική δικαιοσύνη και πρέπει να πληρώσουν κιόλας τώρα για αυτά τα οποία έλεγαν δημόσια στα ραδιόφωνα. Για όλους αυτούς οι οποίοι αμφισβητούσαν συγκεκριμένες καταστάσεις και απέτυχαν παταγωδώς σε αυτές τους τις εντυπωσιακών προβλέψεις. Και υπάρχει η άλλη πλευρά που έχει να κάνει με χρήματα. Χρήματα τα οποία ο Άρης οφείλει, καλός ή κακός. Έκανε αυτά τα συμβόλαια ο κύριος Καρυπίδης και είναι υποχρεωμένος να τα πληρώσει αυτά τα συμβόλαια. Το ηθικό κομμάτι σε κάποιες περιπτώσεις όπως αυτή του Τάτου είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί αυτή τη στιγμή τον κόσμο του Άρη, γιατί πάρα πολύ απλά προέχει η αδειοδότηση. Δεν απασχολεί ούτε τον Τάτου ούτε κανέναν άλλον από ό,τι φαίνεται αν ο Άρης πήρε τα 50 χιλιάρικα από την τουρκική ομάδα και με αυτά θα πλήρωνε τα χρήματα. Δεν απασχολεί κανέναν αν έχει ή δεν έχει ελαφρυντικά ο Καρυπίδης στο να καθυστερεί κάποιες περιπτώσεις. Αυτό που πρέπει να κάνει λοιπόν η διοίκηση είναι να αποπληρώσει αυτές τις οφειλές,
να πληρώσει τα χρήματα στον Ήλιτς και στον Τάτο. Έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Μπορεί να το κάνει μέχρι 31 του μηνός, φυσικά δεν το φτάσει μέχρι 31 τρίτου. Γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν πιέσεις όπως αυτή της κατάσχεσης των λογαριασμών. Είναι ένα ποσό της τάξης των 87.000 ευρώ όσον αφορά τα λήξη πρόθεσμα. Αυτά είναι τα χρήματα που οφείλονται. Και η δέσμευση της ΠΑΕ Άρης είναι την επόμενη εβδομάδα θα τα πληρώσει. Μακάρι αυτή η υπόσχεση, αυτή η δέσμευση να γίνει πραγματικότητα. Καλός ή κακός, υπάρχουν λάθη από το παρελθόν πρέπει να πληρωθούν. Φέτος δεν μπορεί κανένας να πει ότι είναι σε άγνοια ή δεν ήξερε. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την πλευρά του κυρίου Καρυπίδη που πέρσι έκανε συγκεκριμένα λάθη όσον αφορά την αδειοδότηση και κινδύνευσε να μην πάρει ομάδα αδειοδότηση. Όπως απ' την άλλη, νομίζω ότι και όλος ο κόσμος είναι πλήρως ενημερωμένος με ακρίβεια χιλιάρικου για τις οφειλές και το τι έχει μεταφερθεί από την περσινή χρονιά φέτος. Και σας λέμε την πραγματικότητα, σας λέμε τα νούμερα. Μαθαίνουμε για 210 από την εφορία και σας λέμε 210. Δεν κάνουμε όπως κάποιοι άλλοι που είναι μαθαίνουν για 210 γιατί το μαθαίνουμε μαζί και λένε 400. Είναι υποχρέωση της διοίκησης να τελειώσει με αυτά τα ζητήματα. Γιατί όπως είπε και ο Αλέξης, είναι πλέον πάρα πολύ κουραστικό το να πρέπει εγώ να πάρω τον Ατλαμάζογλου ή ο Αλέξης ή όποιον είπα και πάω, τι έγινε και βγάλαμε για τέτοιοι πληρωμές και μας χρωστάει αυτά και μας είπε δεν μας τα δώσει και δεν μας τα δώσει και τώρα τα κάνουμε. Ότι υπάρχει μια προσπάθεια από τη διοίκηση να πληρωθούν, υπάρχει μια προσπάθεια. Πληρώθηκε ο Καράμπελας, 20.000 κάκια. Ξέρετε, αυτά πολλές φορές είναι και μεταξύ αυτών τώρα. Πληρώθηκε ο Καράμπελας, βάζω το μαχαίρι στο λαιμό να πληρώσει και εμένα. Υπάρχουν αυτά. Είμαστε σε τέταρτη χρονιά όμως χωρίς έσοδα. Και όχι μόνο έχεις έξοδα για να συντηρείς τη φετινή ομάδα, αλλά έχεις και μια 500-600 περίπου, 550 πόσο είναι από πέρσι. Εσύ τα έκανες, εσύ τα δημιούργησες, πρέπει να βρεις τους τρόπους και τις λύσεις. Και δεν πρέπει επουδενή να κινδυνεύσει η αδειοδότηση. Για όσους γράψανε ότι μπορεί να έχει πρόβλημα με την αδειοδότηση, φυσικά θα έχει αν δεν τα πληρώσει, έτσι εννοείται. Αυτό είναι, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά προσφυγή στα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα δεν έχει γίνει ούτε από τον Τάτο ούτε από τον Ήλιτς. Είναι μια διαταγή πληρωμής που βγήκε από δικαστήριο, πολιτικό δικαστήριο. Εκεί έχει περιοριστεί μέχρι στιγμής και εκεί πρέπει να μείνει, λέω εγώ. Γιατί πρέπει την επόμενη εβδομάδα να φανεί συνεπής ο Άρης και να αποπληρώσει τα χρήματα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και όταν τα αποπληρώσει, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, όταν τα αποπληρώσει, τότε και εγώ, τουλάχιστον εγώ, θα μπω σε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση του θέματος όσον αφορά τον κύριο Τάτο ή οποιονδήποτε άλλο. Γιατί τότε θα νομιμοποιείται και η ΠΑΕ Άρης, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, να μιλήσουν για το ηθικό κομμάτι της όλης υπόθεσης. Αυτά σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές. Σας είπαμε επακριβώς τι συμβαίνει, σας είπαμε τα ποσά, σας είπαμε τις ημερομηνίες, σας είπαμε τους κινδύνους, σας είπαμε και το θετικό της πληρωμής του Καράμπελα, της δόσης για τον Καράμπελα. Έχουν μείνει άλλα 40 χιλιάρικα με 28 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, και 30 Απριλίου να πληρωθούν για τον Καράμπελα δύο. Και υπάρχει και μία ακόμα δόση για τον Ταυλαρίδη που όμως δεν έχει να κάνει με την αδειοδότηση όπως και για τον Καράμπελα και ο Ταυλαρίδης έχουν τελειώσει σε σχέση με το 2017. Δηλαδή αυτά που αφορούσαν το 2017 και την αδειοδότηση γιατί είναι μέχρι 31/12/17 έχουν ρυθμιστεί και πληρωθεί για τους δύο συγκεκριμένους, τον Ταυλαρίδη και τον Καράμπελα. Έχει μείνει ο Τάτος, ο Ήλιτς, κάποια χρήματα στον Αναστόπουλο. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένα 5.000 στον Κωστένογλου. Αυτά είναι που αφορούν το 2017. Τα υπόλοιπα είναι πλέον για το 2018. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει ο κύριος Καρυπίδης να τελειώνει σιγά σιγά με το όλο θέμα. Και για μένα θα πρέπει ήδη να το έχει τελειώσει. Θα μου πεις κάτσε ρε φίλε, βρες τα εσύ τα λεφτά. Και πλήρωνε 50, 60, 70, 80, 100. Να το τελειώσει και να βγάλει μια ανακοίνωση ότι κύριε, φίλοι του Άρη, ήμουν συνεπής στη δέσμευσή μου
Έχω αποπληρώσει όσα πρέπει να αποπληρώσω για την αδειοδότηση. Δεν χρωστάμε για το 2017 τίποτα ή τα έχουμε διακανονίσει. Έτσι όπως προβλέπεται από την αδειοδότηση, τα έχουμε διακανονίσει μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Έχουμε κάνει και όλα τα υπόλοιπα πρέπει να κάνουμε, τα τυπικά για την αδειοδότηση, ακαδημίες, ισολογισμούς, αύξηση του κεφαλαίου, ό,τι τέλος πάντων πρέπει να γίνει λογιστικά, γιατί αν έχεις πληρώσει μετά είναι λογιστικό κομμάτι. Είμαστε κούκλοι. Και να δω μετά εκεί σε άλλες ομάδες που τώρα ποστάρουν για τον Άρη, πόσο κούκλοι θα είναι και αυτοί. Να γίνουμε εμείς κούκλοι, να είμαστε κούκλοι, να είμαστε συνεπείς για να μην δίνουμε και κανένα δικαίωμα. Για να σταματήσουμε επιτέλους να λειτουργούμε σε αυτή την ομάδα με αυτή την εσωστρέφεια, με αυτή τη μύρλα και με αυτή την γκρίνια. Να γκρινιάζουμε για το πόσο καλός ή κακός ποδοσφαιριστής είναι ένας από αυτούς που στελεχώνουν την ομάδα, για το πόσο καλή ή κακή είναι η ανάπτυξη της ομάδας, για το πόσο καλές ή κακές μεταγραφές κάνουμε. Και να μένουμε εκεί. Και να ασχολούμαστε πραγματικά με αθλητικά. Γιατί εμείς μόνο αθλητικό ρεπορτάζ δεν κάνουμε εδώ. Αν και το διαχωρίζει πλέον ο περισσότερος κόσμος, το δημοσιογράφος, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι έτσι, ειδικά οι παλαιότεροι, που μου λένε, ας πούμε, αθλητικός δημοσιογράφος είσαι. Μόνο αθλητικό ρεπορτάζ δεν κάνουμε. Το μόνο που δεν κάνουμε. Νομίζω ότι ήμουν σαφής και σε σχέση με τα συγκεκριμένα θέματα και ζητήματα. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι εγώ θέλω όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο την Κυριακή κόντρα στη Σπάρτη και για τον Τόμι Παπαδόπουλο και για να βοηθήσουμε την ομάδα οικονομικά, να συνδράμουμε ώστε να έχει η ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα, γιατί ο Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει χρήματα. Αυτό δεν μπορεί να αφήσει κανείς. Ένα χρόνο στην Γάμα και δύο χρόνια στη Β. Δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει ότι έφαγε τα λεφτά του Άρη, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά να φάει. Είναι πολλαπλάσια τα έξοδα της ομάδας από τα έσοδα της ομάδας. Οπότε δεν είναι και κακό να συνδράμουμε. Να βοηθήσουμε όσοι μπορούμε. 5 ευρώ έχει το εισιτήριο στα Πέταλα. 10 ευρώ στη θύρα 2. Ώστε να μπορούμε την επόμενη σεζόν, με τα έσοδα πλέον που θα έχει αυτός ο άνθρωπος στη Λίγκα, να απαιτήσω από τον Καρυπίδη να βοηθήσει εξίσου την ομάδα, να βάζει χρήματα από την τσέπη του. Για μένα χρειάζεται και συμπαίκτη, αλλά δεν είναι η κουβέντα τώρα αυτή. Ώστε να κάνει η ομάδα το κάτι παραπάνω. Αλλά εκεί θα το απαιτώ πλέον. Θα απαιτώ και θα του λέω ότι για να είσαι στον Άρη δεν θα φτάνουν τα 3, 4, 5 εκατομμύρια ευρώ που έχεις έσοδα ως Άρης, που θα είναι και πολλαπλάσια αν η ομάδα είναι αξιοπρεπής και κάνει μια καλή παρουσία και μια καλή πορεία λόγω του κόσμου που έχει, της εμπορικότητας που έχει, και αυτό έχει αποδειχτεί στις καλές χρονιές του Άρη. Να έχω απέτηση να του πω, μεγάλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Γάμα, για τη Βήτα, αλλά πρέπει να κάνεις το κάτι παραπάνω. Θα έχω απέτηση μετά από τον Καρυπίδη. Εκεί δεν θα λέμε έλατε στο γήπεδο για να πληρώσει ο Καρυπίδης. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Τι γίνεται, πώς από εδώ, είπες να περάσεις. Βασίλης Καβαδίας, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας, με νέο μαλλί. Τι νέο ρε φίλε, τι άλλαξε δηλαδή, δεν βλέπω κάτι άλλο. Άλλαξε το ζελέ που φοράει στο μαλλί. Εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό φίλε. Το χτενίζει πλέον προς τη δεξιά πλευρά. Είναι και το μακεδονικό έτσι, ξέρεις. Έχει αλλάξει κάτι ρε φίλε, στη χωρίς θα την κάνει λίγο πιο αριστερά. Πρόσεξε τον λίγο. Κατά λάθος έγινε. Α, εντάξει. Με έτσι κοιμήθηκε. Ωραία. Από αυτή την πλευρά. Γιάννη Ζάτσης έχει ντυθεί. Έτοιμος είναι για το βουνό, με την τσάντα του, τον ποδήλατό του. Ο πιο healthy ηχολήπτης με διαφορά από όλους τους υπόλοιπους. Α, όχι, έχω και δασκαλάκι, φίλε. Τον boxer. Boxer τάι, κάτι περίεργα κάνει αυτό. Kickboxing και τέτοια. Βέβαια. Βλέπουν εμένα και τον Κιώση, μας και κυνηγάνε αυτοί εδώ οι fit. Εσύ εντάξει, στη μέση. Εσύ τρως πολύ, αλλά δεν παχαίνεις. Αυτό είναι το θέμα, το καλό. Ο φίλος ο 495 λέει: η απάτη με τη λέσχη έχει αφήσει τοξικά κατάλοιπα στο λαό
και διχάζεται με κάθε σήμα διαφορμή. Όσο για τον Καρυπίδη, από τη στιγμή που το χτυπάνε κάτι τη μέση, να απαντήσει αναλόγως, λέει ο φίλος, ο 495. Φίλε μου, δεν θεωρώ ότι η Λέσχη ήταν απάτη. Η Λέσχη και ο τρόπος που λειτουργήσε αρχικά θεωρώ ότι ήταν θετική, αλλά από ένα σημείο και έπειτα έχασε τον προσανατολισμό της. Πραγματικά μετά είχαμε χωριστεί σε φατριές, σε κόμματα, σε παρατάξεις, όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα όταν καλείται ο Έλληνας, όχι ο Αριανός, ο Έλληνας να ψηφίσει για να αναδείξει κάτι. Έτσι έγινε και με τη Λέσχη, έχασε πλέον τον προσανατολισμό της, χάθηκε η ουσία της προσπάθειας στην Λέσχη Φιλονάρη, πήρε λάθος δρόμο και γι' αυτό απέτυχε στην τελική, στο αποτέλεσμα και σε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει. Παρ' όλα αυτά, τώρα για τον Καρυπίδη, συμφωνώ 100%. Συμφωνώ 100%. Και ένα τέτοιο είναι το πρωτάθλημα της Football League. Ένα παιχνίδι, ένα πρωτάθλημα εντυπώσεων, ένα πρωτάθλημα που ο ένας προσπαθεί να κερδίσει τον άλλον στο επικοινωνιακό κομμάτι, στο διαιτητικό κομμάτι και στο αγωνιστικό κομμάτι. Μέχρι στιγμής ο Άρης είναι στο αγωνιστικό κομμάτι πρώτος και πρέπει να συνεχίσει να είναι πρώτος. Ας πούμε, ο Άρης δεν έχει κάνει θέμα με τον Καραϊσκάκη ή τον Απόλλωνα, αυτό με την ασφάλεια, να κάνει καμία καταγγελία. Αν και διάβαζα πριν από λίγο, Αλέξη, θες το και εσύ, ότι έχουν κληθεί σε απολογία τώρα από τη Football League. Ποιος? Οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν υπογράψει αυτή της ευρωπαϊκής πίστης κτλ. Θα μπορούσε και ο Άρης να παίξει σε αυτό το τέμπο. Γιατί αν ήταν ο Άρης που δεν είχε υπογράψει και ήταν άλλη ομάδα, φαντάζεστε τι θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι ο Απόλλωνας. Άρα περνάνε αυτά που θέλουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα στα μίντια. Γιατί τα περνάνε? Γιατί ξεφωνίζουν τον Άρη κάποιοι άλλοι. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό το. Είναι σοβαρό πάντως συγκεκριμένο θέμα, γιατί μιλάμε για αποβολή είναι η τιμωρία αν επιβεβαιωθεί, έτσι. Η του Απόλλωνα και του Καραϊσκάκη είναι απόλυτα κατοχυρωμένη. Το δούμε αυτό από τα δικαιοδοτικά όργανα, αν είναι κατοχυρωμένη ή όχι. Αυτή είναι η εξέλιξη με το συγκεκριμένο θέμα και ζήτημα. Αυτά όσον αφορά τα εξωαγωνιστικά. Να πούμε λίγο για μπάλα. Ναι, να πούμε. Έχουμε βέβαια τρία νέα αποκτήματα. Τα δύο έχουν δικαίωμα συμμετοχής την Κυριακή. Ναι, και θα είναι σίγουρα και στην αποστολή της ομάδας, εννοείται. Και ο Μιχάλης ο Μπαστακός, αλλά και ο Άγγελος ο Χαντή. Δεν αποκλείεται αμφότεροι μάλιστα να βρεθούν και στην ενδεκάδα. Τις περισσότερες πιθανότητες για να είναι στην ενδεκάδα τη συγκεντρώνει, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, ο Μπαστακός, ο οποίος δείχνει αυτή τη στιγμή ότι έχει κερδίσει την, τη θέση της στο βασικό σχήμα αντί του Διαμαντόπουλου, ενώ είναι πολύ πιθανό να είναι και ο Χαντή, ακριβώς από πίσω του, στο 10 δηλαδή. Εάν δεν είναι ο Χαντή, μια θέση παίζεται ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται, θα είναι ο Πασάς στο 10 στο παιχνίδι της Κυριακής. Κατά τα άλλα, ο Αναγνωστόπουλος θα κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα από την αρχή, γιατί ντεμπούτο έκανε προχθές στη Βέρεια, αφού είναι τιμωρημένος ο Καντιμύρης. Θα παίξει ο Τζανακάκης στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Μπούρμπου, ο οποίος έχει μια ελαφριά ενόχληση στο δικέφαλο και θα προφυλαχτεί. Θα παίξει αριστερά, θα επανέλθει δηλαδή αριστερά ο Βαλεριάνος, ο Σόζα με τον Δελιζήση, ο Μουμίν με τον Ιντζόγλου, ο Πασάς ή ο Χαντί στο 10, δεξιά θα επιστρέψει φυσικά ο Πλατέλας που εξέτησε την ποινή του, αριστερά θα παίξει ο Κάσος. Πασάς ή Χαντί, όχι Χαντί. Πασάς ή Χαντί, αυτό είπα. Είναι, ναι, ο ενδιασμός. Είναι ο ενδιασμός αυτή τη στιγμή. Μια θέση παίζεται, νομίζω. Η Χαντί ή Πασάς. Βάλ το Χαντί, ρε. Δεξιά θα επιστρέψει ο Πλατέλας, ο οποίος ξέρετε την ποινή του. Αριστερά θα είναι ο Κάσος, ο οποίος έκανε ένα καλό μάτς προχθές στη Βέρεια. Και στην κορυφή, όπως είπαμε, ο Μπαστακός. Εντάξει, τώρα μιλείς για τον Κάσο, ρε φίλε, πότε το παιδί ήταν καλό στη Βέρεια. Αυτό με την τελική προσπάθεια. Ναι, δεν το έχει. Ναι. Έχει. Πρόσεχε, δεν το έχει. Έχεις δει τι έχει βάλει πέρσι τον Απόλλωνα? Που αυτό είναι καθαρά, ρε φίλε, από την πίεση που νιώθεις. Άλλο Απόλλων, άλλο Άρης. Τρίκαλα, Απόλλωνας 0-1. Έχεις δει τον γκολ που βάζεις, δανείζομαι, το τελείωμα. Το θυμάμαι, δανείζομαι και επαναλαμβάνω τη ρίση του Γιώργου Κολτσίδα ότι όποιος φορέσει τη φανέλα του Άρη αυτομάτως βάζει στην πλάτη του άλλα 10-20 κιλά βάρους.
Γι' αυτό εγώ τα έχω τα κιλά από πάντα. Επειδή μου άρεσε από μικρό κατά. Δηλαδή, χθες τυχαία έβλεπα κάποια πράγματα και βλέπω τα γκολα. Πάει, περνάει όλη την άμυνα των Τρικάλων, κάνει ένα ψυχρεμότατο πλασέ. 0-1. Εντάξει, προχθές έκανε πολύ καλό μάτς. Εκτός από αυτό που λες. Δηλαδή το τελείωμα δεν το έχει, πραγματικά είναι το μεγάλο του μειονέκτημα. Είναι, στο δεκάλεπτο έχει περάσει 4 παίκτες πέρασε. Το, ναι, και αν το είχε, δεν θα έπαιζε. Θα ήταν σε ανώτερο επίπεδο, ασφαλώς. Είναι φοβερά αθλητικός. Τον είδες πως φεύγει στην κόντρα. Στο σου λέει αυτή τη φάση. Στο πως πάει πάνω στον αντίπαλο. Ήταν πιεστικός, έκλεψε μπάλες, πάτησε περιοχή, απείλησε έστω και αν δεν βρήκε στόχο. Γενικότερα έκανε πάρα πολλά πράγματα. Έπαιξε μετά και δεξί μπακ στο τέλος και κέρδισε και το πέναλτι στο 89. Έκανε πολλά πράγματα προχθές και νομίζω δικαίως θα τον επιλέξει και για αυτή την Κυριακή. Λέω στην ενδεκάδα. Πιο ήρεμος να είναι, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχει τέτοια τρέλα, να σκοράρει. Ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε. Μπορεί να είναι να διακατέχεται από αυτό το άγχος. Τώρα δηλαδή, πρέπει να μπει μέσα να σκοράρει. Το ξέρει, το καταλαβαίνει προφανώς και ο ίδιος. Δεν είναι μόνο με τον γκολ. Δηλαδή αυτή η φάση που περιγράφω τώρα θα τη θυμούνται οι φίλοι. Είναι γύρω στο 10, 12 πόσο είναι κτλ. Που φεύγει από τα δεξιά, περνάει έναν, πετάει την μπάλα μπροστά και περνάει στο σπριντ. Δύο παίκτες της Βέρειας που είναι μπροστά του, δηλαδή τρέχουν προς την μπάλα και είναι μπροστά του. Και αυτός έρχεται από πίσω και τους περνάει. Πάει να μπει στην περιοχή, πλέον τους έχει περάσει, είναι μόνος του. Αρκεί να βγάλει μια καλή σέντρα στο Διαμαντόπουλο που περιμένει μόνος του και την πετάει out. Ναι. Γιατί είναι. Γιατί να σου πω. Να ηρεμήσει. Δεν λέω μόνο τη μετά. Πάλι, κάνει ωραία προσπάθεια έξω από την περιοχή. Ας πάρει Βαλεριάνα. Ας πάρει, ναι, του δώσω Βαλεριάνος μία. Λοιπόν, περνάει πάλι έξω από την περιοχή, μπαίνει μέσα στην περιοχή, με ωραία τρίπλα κτλ. Έχει όλη την εστία και το πετάει στα Περιστέρια. Αυτό για μένα δεν δείχνει έλλειψη ικανότητας, εσύ Άλεξ, δείχνει έλλειψη ηρεμίας. Η ομάδα δεν είναι ήρεμη. Εγώ το γράψα κιόλας. Η ομάδα δεν είναι ήρεμη. Δεν έχει ηρεμία. Και γενικότερα, είναι και τρεις ναι, δεν έχει ηρεμία. Είναι παράδοξο, αλλά δεν την έχει. Έχει 4 γκολ σε 14 μάτς. Μία ώρα ήταν κλεισμένη στα αποδυτήρια χθες πριν ξεκινήσει η προπόνηση. Αφού τους μίλησε για κάνα πεντάλεπτο ο Μυροφορίδης, ο τεχνικός διευθυντής, κλείστηκαν χωρίς την παρουσία προπονητή ή τεχνικού διευθυντή, οι ποδοσφαιριστές από μόνοι τους και κάναν αυτό που έχουμε βαφτίσει έτσι, τα τελευταία χρόνια, αυτή την έκφραση group therapy. Έλεγε ο κάθε ποδοσφαιριστής τι πιστεύει ότι φταίει, προσπαθούσαν να αναλύσουν για ποιο λόγο η ομάδα του τελευταίο μήνα δεν παίζει καλά, γενικότερα και άλλα θέματα οικονομικής φύσεως, όλα τα θέματα που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα, τις μεταξύ τους σχέσεις, τη συνεργασία τους, την αγωνιστική τους παρουσία, διάφορα θέματα, δείγματα ότι κάτι τους απασχολεί, ρε παιδί μου, κάτι υπάρχει γενικότερα, δεν είναι κάτι συμβαίνει. Ελπίζω από αυτή την κουβέντα να βγει και κάποια άκρη και την Κυριακή να παρουσιαστούν στο γήπεδο έτσι όσο ακριβώς πρέπει, να μην μας γανιάσουν, να κερδίσουν το μάτς και λίγο νωρίτερα να το καθαρίσουν, αν είναι δυνατό, να πάρουν 3 ακόμη βαθμούς και να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με Πανσεραϊκό, με νέο προπονητή τον Απόστολο Χαραλαμπίδη. Ο Πανσεραϊκός το μέχρι πρώτος προπονητή της Βέρειας σε αυτή την αλλαγή που είχαμε στην τεχνική ηγεσία, ενώ νομίζω στα Τρίκαλα πάει ο Θεοδοσιάδης, έτσι είναι. Πάει ο πρώην προπονητής της Καρδίτσας, ναι. Α, ναι, όχι, Αναστόπουλος. Νομίζω, έτσι ξέρω τώρα. Θα φανεί. Ναι. Άλλο τέτοιο Πανσεραϊκό τον κάλυψες, στα Τρίκαλα τον κάλυψες, είχαμε καμιά άλλη απόλυση. Όχι. Ένσταση δόξας κατά Απόλλωνα, τι είναι αυτό. Ωραία. Για είναι το λόγο ασφάλισης. Ναι. Να μην δες. Ο Μπύρος έχει θέματα με τον Απόλλωνα Πόντου, είναι η κόντρα αυτή, η οποία χρονολογείται από την περσινή σεζόν. Και δεν θα σταματήσει αυτή η κόντρα, φαντάζομαι. Και υπάρχει ανακοίνωση και από τον Απόλλωνα Πόντου. Να σου πω κάτι τώρα. Κουράσει. Τι. Εμείς να κάνουμε ένσταση. Που κερδίσαμε. Όχι. Κάνε. Καραϊσκάκης. Κάνε. Ναι. Κάνε να πάρει τους βαθμούς. Να δω. Με νοιάζει. Πέρσι δεν μου κάνανε εμένα. Αυτά και για το αγωνιστικό. Η ομάδα αύριο θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της και η αποστολή φυσικά θα ανακοινωθεί λίγη ώρα πριν από το παιχνίδι, όπως γίνεται στα εντός έδρας μάτς από τον προπονητή. Νομίζω ότι είναι το χρονικό σημείο που ο Άρης πρέπει να κάνει το κλικ παραπάνω στην απόδοσή του, στην εικόνα του, στη σοβαρότητά του και να
αποσπαστεί αν είναι δυνατόν και να καθαρίσει μέχρι τα μέσα του δευτέρου γύρου, θα πω εγώ, ή και νωρίτερα, την υπόθεση άνοδος. Τώρα είναι που πρέπει η ομάδα και να φορμαριστεί, γιατί πλέον πέρασαν 14 αγωνιστικές, ήρθαν και τα καινούργια πρόσωπα και νομίζω ότι είναι το timing ιδανικό πλέον η ομάδα να αποσπαστεί στις επόμενες αγωνιστικές, κερδίζοντας φυσικά τα μάτς που πρέπει να κερδίσει, και να καθαρίσει και την άνοδο και να μην πάει με αυτό το τσίμα-τσίμα, με το στανιό, με το άγχος, με την πίεση και την αγωνία. Για να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε όλοι και να αρχίσει να προετοιμάζεται σιγά-σιγά για την επόμενη χρονιά. Βέβαια, είναι εύκολο να το λέμε, εμείς δεν παίζουμε, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα, είναι η ιδανική ευκαιρία για τον Άρη να καταφέρει, όντας ο ίδιος σοβαρός, τις επόμενες αγωνιστικές να έχει καθαρίσει με την άνοδο. Και να αφήσει μετά την Παναχαϊκή με τον Όφη να κονταροχτυπηθούν για τη δεύτερη θέση. Έτσι, μια σειρά αγώνων, πάρτα και τελείωνε και πάνε άνετος μετά και στην Κρήτη, χωρίς άγχος. Και θα σου πω εγώ τι θα γίνει και στην Κρήτη. Γιατί ο Άρης είναι καλύτερος ως ομάδα από τον Όφη. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα των 6.30 τώρα, για να επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δεχομένως να ανοίξουμε και τις γραμμούλες στο τελευταίο ημίωρο, το δούμε, για να έχετε και εσείς το χρόνο να μιλήσετε, όπως κάνουμε αναδιαστήματα. Πάμε, κύριε Βασίλη μας, πάμε στο break και επιστρέφουμε με δικές σας γραμμές στο 2310-287-38. Εδώ είμαστε, ο Λαμπάου Τάρης Ωνέρης, στο Λίμπερο 107,4. Ανοίγουμε γραμμούλες 2310-287-38. Μπορείτε να καλείτε για να μπαίνετε κι εσείς στην κουβέντα, να συζητήσουμε. Έχουμε αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Για το μπάσκετ, μέχρι να αρχίσετε να καλείτε, να πούμε ότι αυτό το που είναι το πιο σημαντικό είναι η συνέλευση της Δευτέρας. Τώρα, πάντα υπάρχει μια φημολογία. Την προηγούμενη εβδομάδα η φημολογία έλεγε ότι ο Λάσκας δίνει τις μετοχές στον Αρβανίτη. Τώρα υπάρχει μια φημολογία ότι θα δώσει τις μετοχές στο σχήμα Καπάζογλου, το 67% μάλιστα των μετοχών, στο σχήμα Καπάζογλου, και αυτό θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα. Παιδιά, τι να σας πούμε. Καταρχήν, δεν ξέρω αν πιστεύετε οτιδήποτε έχει να κάνει με Λάσκαρη. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι μέχρι τώρα ό,τι έχει πει ο άνθρωπος αυτός δεν έχει γίνει. Θα τα δούμε στην πράξη Δευτέρα. Κρατάμε αυτό που είπε ο Super 3 χθες στην εκπομπή του, στο γέλο, ότι δεν είναι αποδεκτό σε καμία των περιπτώσεων θέμα αφημί. Σε καμία των περιπτώσεων. Και περιμένουμε να δούμε τη Δευτέρα τι ακριβώς θα συμβεί. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, οι φημολογίες, ξέρετε, πολλές φορές, ειδικά λίγο πριν από κρίσιμες γενικές συνελεύσεις, είναι και να είχαμε να λέγαμε. Θα δούμε το κατά πόσο μπορεί να γίνει. Πάντως, για να μεταβιβαστούν μετοχές, και αυτό προφανώς θα πρέπει να εξηγηθεί στις συνελεύσεις, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο νομικό τρίκ. Γιατί αν δεν υπάρχει κάποιο νομικό τρίκ, με βάση την απαγόρευση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν. Οι νομικοί όμως, εμείς δεν θέλουμε να το πούνε ή να το αποκαλύψει κανείς οτιδήποτε άλλο, να μας πούνε ορίστε τις έχω, νάτες. Να το χαρτί που έχουν μεταβιβαστεί οι μετοχές. Που και για να έχεις το χαρτί, για να εγκριθεί, πρέπει να περάσουν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να ξέρουμε τι λέμε. Στις συνέλευσεις δεν μπορεί να σου πει κάποιος ότι είναι σίγουρος, γιατί μπορεί να πας εκεί να το απορρίψει. Τι να γίνει τότε. Και να μας πούνε, α, τελικά το απέρριψε η ΕΕΑ, μένουν στο Λάσκαρη. Όλα αυτά στην κουβέντα μας τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση. Τώρα και πάω στους φίλους, για τον φίλο που ρωτάει για την εγγύηση κτλ. Η πληροφορία αναφέρει ότι η κυρία Τζόρτζια Ευσεβίου έχει πληρώσει τα δικά της 200 χιλιαρικάκια. Αυτό το μικρό ποσό. Ο κύριος Νίκος Λάσκαρης δεν το έχει πληρώσει. Έχει ζητήσει να το αντικαταστήσει με υποθήκη κάποιου ακινήτου κτλ. Είναι απόφαση της ανακρίτριας αν θα το δεχτεί ή όχι. Αν το δεχτεί, έχει καλώς. Αν δεν το δεχτεί, τότε έχει φυλακή. Και θα δούμε πώς ακριβώς θα τρέξει από εκεί και έπειτα και το θέμα Άρης. Πάμε όμως στις γραμμές 2310-287-38 ή 888 δηλαδή. Πρώτος φίλος, καλησπέρα. Το 33 θα είναι. Πώς? Το 33 θα είναι. Στο κελί. Ναι. Δηλαδή δεν έχουν ανάγκη αυτή, να ξέρεις. Μιχάουζεν. Τέλος πάντων, θα μιλήσω πρώτα για την μπάλα λίγο και μετά για το μπάσκετ.
τι μας νοιάζει αν πήρε το 26, αν πήρε το 46, αν πήρε το 66. Λίγο να έχουμε μια κοινή λογική, ρε, άντε να μην το... να δούμε ποιος τον έφερε και ποιος είπε να τον πάρουμε, ρε παιδί. Το συγκεκριμένο παίχτη. Ναι. Και στο φινάλε, θα σου πω αυτό που έγραψα. Ρε εσείς, αν δεν σας αρέσει ο Χ. Καρυπίδης, ο οποιοσδήποτε, θα είναι αυτός ο τον Παπαδόπουλος εδώ πέρα την Κυριακή. Ναι. Γεμίστε το γήπεδο. Πάντε, πιάστε τον, μιλήστε τον, ψήστε τον. Αποθεώστε τον. Ξέρω κάτι, ό,τι θέλετε το κάνετε. Να πάρει την ομάδα και να φύγει ο Καρυπίδης. Τι... αυτού του πληκτρολογίου, αυτά τα πράγματα με εξοργίζουν. Όπως και φυσικά με εξοργίζει ο Καρυπίδης, αυτά μετά τους μάτους και αυτά εδώ, αυτή την μπουγάδα πρέπει να την τελειώνει. Ναι, αυτά προκαλούν αρνητική δημοσιότητα, η οποία δεν κάνει καλό για όσον αφορά την αδειοδότηση. Φίλε, πρέπει να την τελειώνει αυτή την μπουγάδα. Τελείωσε. Για να κερδώσει, για να τελειώσει, πρέπει να έχει τα λεφτά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν θα έρθει η ώρα της αδειοδότησης με αυτή την δημοσιότητα και με όλα αυτά τα θέματα, θα σε ξεψαχνίσουν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Πάνε δηλαδή, και έχει όλες τις αποδείξεις πληρωμής και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ναι, καλά, φυσικά, αυτό είναι. Θα δικαιολογηθεί όμως, δεν θα σου χαρίσουν το παραμικρό λάθος. Ούτε εμείς θα χαρίσουμε λάθος. Φίλε, τώρα, το πέναλτι που δεν σου δίνει τη Τετάρτη, δηλαδή ο Ιβάν θα το σφύριζε. θα τρεπόταν να μην το σφύριξε. θα τρεπόταν. Και άντε, αυτό είναι το. Ο επόπτης. Πού είναι μπροστά στα μάτια του! Ο επόπτης μάλλον γι' αυτό σήκωσε τη σημαία, φίλε, στο δεύτερο. Σου λέει θα φάμε κι εμείς ξύλο, δεν υπάρχει. Ο επόπτης! Καλά, αυτό το γήπεδο με αυτή την ομάδα και τη διατησία κάτι έχει. Το συγκεκριμένο έχει, γήπεδο. Ναι. Με τον παπά, εδώ, ρε. Και... τώρα τον παπά το μάθανε με τον αυτόν. Με τον Πάοκ το μάθανε τον παπά. Εδώ στο συγκεκριμένο γήπεδο φάγαμε κόκκινη γιατί χαιρετήσαμε τον διατητή μετά το τέλος του μάτσα. Ο Πουλίδο. Με τρεις κόκκινη. Τέλος πάντων. Και θα πω και κάτι άλλο. Ναι, πες. Ότι όποιος δεν έρθει τη Δευτέρα, για μένα προσωπική άποψη μου, δεν πρέπει να έχει άποψη και γνώμη. Καλά, από αυτούς που μπορούν, έτσι. Το νομίζω ότι εντάξει, άμα δουλεύει κάποιος οτιδήποτε, εντάξει. Έλα, ρε, φίλε, εντάξει. Απλά ξέρεις τι είναι, Στέλιο, είναι αυτό που έλεγα πριν. Φύγε από τη δουλειά σου, καταλαβαίνεις. Σταμάτα, ρε, εσύ φύγε από τη δουλειά σου, έτσι εύκολα τα λες όλα. Άκου λίγο. Δεν θα το πούμε για σημαντικό. Άμπραβο. Πρόσεξε όμως, θα πω το εξής. Όπως το λέει και για τη Μύρλα στο γήπεδο και τα λοιπά, αυτό που ο Αλέξης, που υπάρχει από κάποιους, okay. Οι 9 στους 10 που γκρινιάζουν και μιλιάζουν και δημιουργούν θέματα σαν αυτό με τον Κανακούδη ή οτιδήποτε άλλο, που και αυτό εντάξει, πολλοί, οι περισσότεροι στην πλάκα το πήρανε, δεν έρχονται στο γήπεδο. Αυτό είναι, ρε φίλε. Αυτό είναι. Αυτό είναι το κνευριστικό από όλα. Εντάξει. Ρε φίλε, δεν σου αρέσει τα μούτρα του Κικαρυπίδη. Πού είναι, ρε, ο τέτοιος, ο Κολοβέτσιος που είναι. Γιατί εκτός από την ΚΑΕ. Που τον κορόιδευε ο Λάσκαρης, υπήρχε και η ΠΑΕ. Πού είναι, ναι, καλά, οι, ναι, χορηγίες. Ναι. Τέλος πάντων, πρόσεξε όμως, μόλις λοιπόν και τα μίντια, όλα όμως τα μίντια, σταματήσαμε να ασχολούμαστε με τις αναρτήσεις του. Όχι, βλέπεις ότι εξαφανίστηκε. Δεν υπήρξε πλέον. Εντάξει τώρα, επειδή όμως ο συγκεκριμένος που θα έρθει την Κυριακή στο γήπεδο, που θα είναι μάλλον στην Κυριακή στο γήπεδο, έχει αποδείξει εμπράκτος. Αυτό λέω, αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Έχει χρήματα. Ένα χειροκρότημα και... τουλάχιστον ο άνθρωπος το αξίζει. Α, να μπράβο. Και ότι έχει και εκ των άλλων το φίλο, ξέρω εγώ, που όποιος ψαχτεί λίγο και δει τι λεφτά έχει. Ο φίλος. Μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να ενδιαφερθούν για τον Άρη. Μακάρι. Ακριβώς. Και ας τα πάρουν και τα δύο, δεν με ενδιαφέρει. Ποια δύο? Ας πάρουν και τον μπάς και τον μπάς και την μπάρα, δεν με ενδιαφέρει. Και το λαμπάω τάρις δώρο, να ξέρεις. Άντε, κλείσε. Αλέξη να βγαίνει από την Αμερική και να κάνει. Έγινε, άντε. Και εσένα... Πρόσεξε όμως και να έρθουν, λέω τώρα για αυτούς, να παρουσιάσουν, να δούμε 80, 100, 200 εκατομμύρια στους λογαριασμούς και μετά από ένα χρόνο να μας δει ένας εσθονός και να μας λέει τέτοιο. Αυτό όμως δεν μπορεί να το ξέρεις. Φυσικά δεν μπορείς. Αν παρουσιάσω μια ηγετική από την τράπεζα της Ελλάδος και από την τράπεζα, ξέρω εγώ, μια άλλη τράπεζα, ελληνική ρε παιδί μου, Αλφα, οτιδήποτε άλλο, που λέει ότι έχεις εσύ 100 εκατομμύρια μέσα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις. Έτσι είναι. Να είσαι καλά. Έγινε. Έγινε. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Γεια, Παύλο. Τελείωσα τα γέλια, ρε. Ναι, τελείωσα.
Α, τελείωσαν τα γέλια. Λοιπόν, οικονομικό θέμα. Ναι. Εάν λοιπόν ο Καρυπίδης υπάρχει ας πούμε πρόβλημα, κάνω μία πρόταση να γίνει κάτι ανάλογο ότι είχε γίνει και με τον Τροχανά. Ξεκαθαρισμένες κουβέντες. Ξεκαθαρισμένες κουβέντες. Τώρα κιόλας να πούνε ότι ελάτε 20-30 ευρώ λοιπόν ενίσχυση. Το δελτίο με τον Τροχανά το έχω μπροστά μου. Σωστά, αν δεν μπορεί και το ξέρει. 1547 νούμερο. Λοιπόν, σας διαβάζω. Ο Άρης στα χέρια του λαού του. Λοιπόν, 20.000 άμεσα χωρίς πολλές κουβέντες. Σωστά, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αν δεν μπορείς κύριε Καρυπίδη μου. Χωρίς πολλές κουβέντες. Ουσιαστικά, εάν υπάρχει λοιπόν ας πούμε πρόβλημα, να βγουν και να πούνε να πάμε να δώσουμε από 20-30 ευρώ να με τελεία και παύλα. Δεύτερη ερώτηση. Ναι. Τι έγινε με τον Μαρινόπουλο τα 29 εκατομμύρια. Είναι στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Υπάρχει να με τίποτα άκρα του τάφου σιωπή. Όχι, υπάρχει η απόφαση αυτή, τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει κερδίσει ο Καρυπίδης τα πρώτα και αυτό πάει, τραβάει τίποτα χρόνια. Τίποτα χρήματα είσαι. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί κάνει... Ναι. Ναι. Όχι. Ναι. Αφού είναι σε πρώτο βαθμό έχει μόνο ασφαλιστικά μέτρα, έχει αυτό, έχει 2, 3, 4, 5 χρόνια θα τραβάει αυτό. Άστο λοιπόν, αυτό τραβάει πολύ. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, άμεσα, εάν υπάρχει να με λόγος και για τον μπάσκετ, θα τα πούμε από τη Δευτέρα και μετά να δούμε τι λένε, ανάλογο κάτι και στο μπάσκετ. Εκεί εγώ είναι... με όλες τις είναι αδυναμίες που έχω λοιπόν αυτή την ώρα, γιατί είμαι σε μια κατάσταση λίγο ας πούμε στριμόγολη, για αυτό το πράγμα λοιπόν ας πούμε θα πάω να δώσω 20-30, 40 ευρώ ό,τι είναι. Μάλιστα. Άμεσα πρέπει να γίνει λοιπόν εάν υπάρχει λόγος ας πούμε και κοίταξε, για το μπάσκετ. Να μεταφέρουμε και το ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αυτό που λέει η πλευρά της ΠΑΕ και του Καρυπίδη είναι ότι την επόμενη εβδομάδα ναι, αυτοί οι ήλιοι, τη στάτους κλπ. Θα πληρωθούν. Ας το δούμε στην πράξη. Χρήσαζε, δεν λένε, είπες, δεν έχουμε. Άμεσα να πει ότι έτσι, έτσι και έτσι να πάμε να βοηθήσουμε. Έχει ένα περιθώριο ενός 1,5 μήνα να τα ρυθμίσει όλα αυτά. Δεν σηκώνει την παραμικρή ολιγορία, σε κυνηγάνε θεοί και σωστό, δαίμονες. Σωστό. Ναι, ούτε καμία δικαιολογία, καμία λοιπόν ολιγορία. Πράγματα δηλαδή πρακτικά και άμεσα. Τελειώσαμε εδώ. Έτσι. Αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Λοιπόν. Οι παίκτες έχουν λίγο πρόβλημα, άγχος εκείνα αυτά και τα λοιπά. Φαίνεται. Η φανέλα του Άρη φίλε δεν είναι 20-30 κιλά μόνο βαριά. 100 κιλά και πάνω είναι. Αυτό είναι ένα με σίγουρο. Οι ομάδες ας πούμε στην Ελλάδα οι μεγάλες που μοιράζονται και τους τίτλους γενικά είναι τρεις. Άρης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τελεία και παύλα. Οι άλλοι δύο, ο ένας ας πούμε εδώ φιλοξενούμενος και ο άλλος ας πούμε στην Αθήνα, αν είχαν έδρες άλλες πόλεις, θα ήταν μεταξύ Β' και Τρίτης Εθνικής. Ξεκαθαρισμένες κουβέντες. Οι παίκτες για την κατηγορία που είναι, στην συγκεκριμένη στιγμή, είναι 10 κλάσεις καλύτερες από όλα τα άλλα χωριά. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, λοιπόν, και δεν έχουν, όχι μόνο να μην τους δώσουν ένα μπέναλτι, 10 μπέναλτι να μην τους δώσουν, τα μάτσα τα κερδίσουν. Απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για την κατηγορία και για τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε. Σπανός. Να μιλήσουμε, σας είχα πει και για τον Μπασά και για τον Γκάσο. Πρέπει να θυμάστε. Ναι. Έτσι. Ξαφνικά οι παίκτες αυτοί οι δύο, και εδώ δείχνει ότι ο προπονητής σου επηρεάζεται λοιπόν από την κερκίδα, από μένα παράδειγμα. Απαράδεκτο. Το είπε μόνος του. Το είπε. Προς τιμή του το παραδέχτηκε. Το παραδέχτηκε. Κοίταξε όμως τι έκανε. Ναι. Έβγαλε αυτούς τους δύο παίκτες έξω. Δεφορμέ δεν έχει τελική προσπάθεια ο Κάσος. Ο μοναδικός είναι που δεν έχει τελική προσπάθεια. Εκ του αποτελέσματος όχι. Και ρωτάω επίσης και κάτι άλλο. Όταν έβγαλε αυτούς τους δύο παίκτες, αυτοί οι οποίοι μπήκανε ήταν χειρότεροι. Να τους αντικαταστήσουν. Χειρότεροι ήταν. Θέλεις Παυλίδης, θέλεις Λότας, θέλεις Μιλούνοβης, θέλεις Ντούνης. Έκαναν καλύτερη την ομάδα ή χειρότερη. Κοίταξε, ο Ντούνης ας πούμε έβαλε κάποια γκολ. Ο Παυλίδης επίσης. Εκεί που τους άλλαξε ολοκληρωτικά, έβαλε Λότα, έβγαλε και το Μουμίν για να χωρέσει τους άλλους κτλ. Εκεί έγινε το μπατερτί. Εάν ας πούμε θέλεις για το ένα γκολ ας πούμε του Ντούνη ή τα δύο γκολ ας πούμε του Παυλίδη,
ανάλογο σου έχει βάλει και ο Πασάς πριν τον βγάλει έξω. Ναι. Εγώ ρωτάω, γενικά βοήθησαν όχι. την ομάδα. Δεν του βγήκαν, όχι. Καλύτερη, ή την έκανε χειρότερη. Δεν του βγήκαν και γι' αυτό το λόγο στη Βέρεια ξαναήρθε ο Κάσος, όπως είδες. Κοίταξε να δεις, πρόσεξε με λίγο. Ναι. Αυτά τα παιδιά τρέχουν. Πιέζουν, έχουν δύναμη, δίνουν κλωσιές. Σωστά. Οι άλλοι να με βλέπεις, είπες. Ήταν δύο παίκτες μπροστά να με και τους άφησε 30 μέτρα πίσω, λοιπόν, ο Κάσος. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση και στην κατηγορία που είναι, λοιπόν, να παίζουν με τέτοια δύναμη. Και εγώ επαναλαμβάνω, έγινε αυτό το λάθος. Από εδώ και πέρα ήρθανε τρεις παίκτες ή δύο, δεν τα ξέρω τα παιδιά. Πιστεύω να βοηθήσουν και πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά να μην επηρεαστεί πλέον ο προπονητής σου, γιατί βάλατε και εσείς το χέρι σας λίγο περί θέμα Κάσου και Πασά. Ο Κάσος center for δεν κάνει, ο Κάσος έτσι έτσι, να μην δεν κάνει. Δεν είδε κανένα ότι είναι να με λοιπόν να σου εσύ. Καλά, εμείς, άκου λίγο, εμείς την άποψή μας λέμε τώρα. Δηλαδή να μην μιλάμε για ποδόσφαιρο. Κοίταξε όμως, ας πούμε, Χρήσανθε, ότι ο προπονητής σου το παραδέχθηκε και ο ίδιος ότι λοιπόν επηρεάστηκε. Αυτό όμως κάνει κακό στην ομάδα. Δεν γίνεται όμως να μην. Έκανα το φόνο και μετά λέω. Καλά, άντε, πες δεν το έλεγα εγώ. Θα σταματούσε τον όποιο τρίτο ουδέτερο που επίσης τα έλεγε να μην επηρεάζεται, πάλι θα επηρεάζονταν. Από μένα επηρεάστηκε. Που έλεγα με ο Κάσος δεν είναι. Μόνο λοιπόν να μιλάω γενικά. Και από μένα μπορεί να λοιπόν, ας πούμε, και από εδώ να λέμε ότι δεν πρέπει λοιπόν από κανέναν. Εγώ και εσύ μπορούμε να κάνουμε κριτική και πρέπει να κάνουμε κριτική. Αυτός όμως έχει τους παίκτες και για να μην τον αδικήσω, αποδεικνύεται ότι λέγαμε για 14 και 15 παίκτες που είχε βγάλει. Δυστυχώς έτσι είναι. Η πραγματικότητα μέχρι στιγμής αυτή ήταν. Γιατί κάποιοι οι οποίοι κλείθηκαν έδειξαν ένα με τι γίνεται. Όσο για Μπαρκάν, αν αυτός ας πούμε δεν κόψει τα ξενίκια, δεν μπορεί ρε παιδί. Και βάλω τον ανάμε για 15-20 λεπτά όπως ας πούμε και τον Παυλίδη. Δεν μπορεί να είμαι λοιπόν να ξεκινάς με τον Μπαρκάν και στα 30 λεπτά δεν έχει δύναμη να τρέξει. Δεν κατάλαβες. Λοιπόν, επιμένω για τον Καρυπίδη. Αν τυχόν ας πούμε αυτά βγες και πες ότι έτσι και έτσι παιδιά να πάμε να δώσουμε μια λοιπόν οικονομική ενίσχυση. Και να μην μιλήσουμε τώρα άκουγα για τον Κανακούδη με τα νούμερα. Τι είναι αυτά ρε παιδιά. Διάλεξε το ένα νούμερο ή το άλλο. Λοιπόν, θα μου επιτραφεί μία έκφραση να βγάλουμε όλοι το σκασμό, γιατί αυτή τη στιγμή ένας στόχος είναι λοιπόν να περάσουμε την κατηγορία, τίποτα άλλο. Και από το Μάιο και μετά να βγάλουμε πάλι μαχαίρια. Αλλά αυτή την ώρα ένας στόχος. Η ομάδα λοιπόν να πάει στην άλλη κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πώς θα δεις και ήρεμος ο Παύλος, έτσι. Ναι. Πρόσεξε όμως, είδες όμως το τέλος τι είπε. Που είναι ένας άνθρωπος που είναι δυναμικός. Δεν τον ακούτε όλοι τον Παύλο. Μου στέλνετε μηνύματα πολλές φορές. Δες τον όμως στο στόχο. Να ηρεμήσουμε λίγο. Και είναι σημαντικό αυτό που είπε. Να ηρεμήσουμε λίγο, παιδιά, να πετύχουμε το στόχο. Α, τώρα μου στέλνει ένας, γιατί δεν κάναμε και εμείς έτσι με τον Καραϊσκάκη. Όπως έκανε η Δόξα. Καταρχήν, αν έκανε ο Άρης ένσταση για να πάρει στα χαρτιά το μάτς με τον Καραϊσκάκη. Ήταν κακός χαμός. Οι ίδιοι οι Αριανοί και δικαιολογημένα για μένα. Έτσι. Είναι άλλο αυτό με τη Λαμία. Που με άλλους τρόπους πάει να σου πάρει την άνοδο και είναι άλλο με τον Καραϊσκάκη. Όχι ρε παιδιά, μην το ξεφτυλίσουμε τελείως. Ο Άρης είμαστε. Εδώ είμαστε ο Άρης. Δεν γίνεται να πάρω το μάτς στα χαρτιά με τον Καραϊσκάκη. Φίλος, παρακαλώ. Καλησπέρα σας και στους δύο. Γεια σας. Δεν έχει μουσική σήμερα. Έτσι δεν είναι. Ούτε ελληνική, ούτε ξένη. Τι μουσική? Δεν είχε το αυτό, πώς το λένε, από κάτω που βάζεις υπότιτλους ρε παιδί μου. Το χαλί. Ναι, το χαλί που λένε, μπράβο, ναι. Είμαστε όλοι φορτσάτοι. Έχει έρθει ο Φλεβάρης, 2. Έφυγε ο Γενάρης. Εκείνο το θετικό, το ωραίο κλίμα που υπήρχε στις πρώτες 8 αγωνιστικές. Και ξέρεις τι, αν είχες κερδίσει τον Καραϊσκάκη, φτάσουν 8 βαθμούς τώρα, πάλι δεν θα υπήρχε. Εγώ σου λέω τον Όφη που έπαιξε και καλά να κέρδιζε, φτάσουν καλά, δεν θα έχεις πρόβλημα τώρα. Χάθηκε εκείνο το ωραίο κλίμα, εκείνη η θετική. Γιατί είμαστε μόνο 6 βαθμούς μπροστά, εννοείς. Πρόσεξε τώρα, Θανάση, γιατί είμαστε μόνο 6 βαθμούς μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πού να ήμασταν ένα πίσω. Θα το είχαμε γκρεμίσει τώρα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα πώς χάθηκε η ιστορία. Διαπιστώσαμε επειδή κάναμε μόνο νίκες. Ας πούμε τις 7 πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Μετά άρχισαμε να
να ζητάμε και λίγο θέαμα και λίγο σκορ, ναι, και θέαμα και λίγο 4-0 και λίγο 6-0. Το είχα πει και άλλη φορά, η συγκεκριμένη ομάδα δεν μπορεί να κάνει μεγάλα σκορ. Θα κάνει 4-5 μεγάλα σκορ. Ακόμα βέβαια έχει κάνει μόνο ένα. Δεν πειράζει. Θα έρθει η ώρα που θα κάνει και τα άλλα 4 που υπολείπονται. 3 γκολ και πάνω δηλαδή. Κάπου θα βρεθεί στη διαδρομή, κάπου θα τα κάνει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι χάθηκε εκείνη η καλή άβρα. Και σήμερα εδώ και 2 μήνες, 2,5 μήνες, έχουμε βγάλει αυτό τον αρνητισμό όλοι στα ραδιόφωνα και λέμε όλη την άποψή μας έτσι αρνητικά για την ομάδα και είναι πάρα πολύ άσχημο. Να υπενθυμίσω ότι έρχεται ένας άνθρωπος που έχει δώσει 10 δραχμούλες όταν ξεκίνησε αυτή η περίοδος που ήταν πολύ σημαντικές για την ομάδα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, από ό,τι μας λέτε εσείς που λένε τα ρεπορτάζ και τέτοια, εγώ τα βγάζω λίγο την άκρη αυτά. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός θα έρθει την Κυριακή και θα δει την ομάδα μας. Έχει βάλει 10 δραχμές. Άραγε πώς θα τον κάνουμε να βάλει περισσότερες δραχμές, εάν δει ας πούμε την παρουσία των φιλάθλων μας 2.000 στο γήπεδο. Ναι. Όχι. Ή αν δει 5.000 να βρίζουν στο 5ο λεπτό τους παίκτες μας. Εάν όμως δει ας πούμε ένα γήπεδο με 10-15.000, πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα. Θα κάνουμε δηλαδή 2 καλά στην ομάδα μας. Εκτός ότι θα δώσουμε τα χρήματα στην ομάδα μας, οπότε με 15.000 δεκάρικα θα πληρώσουμε 2 φορές τον κύριο Τάτο και 2 φορές τον κύριο Ταυλαρίδη και 2 φορές τον κύριο άλλον Καράμπελα και 2 φορές τον κύριο Ήλιτς, γιατί θα είναι τα 15.000 δεκάρικα είναι 150.000 ευρώ. Η Δευτέρα το πρωί πας, λοιπόν, κατευθείαν το κασέρι, ναι, και γεια σας. Δεν θα είναι 15.000 δεκάρικα, ναι, είναι 80.000 ευρώ. Θα πληρώσεις λοιπόν αυτούς και θα κάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στο γήπεδό σου και θέλουμε να τον ψήσουμε, ρε παιδί μου. Θα το κάνουμε δηλαδή ένα πολύ ωραίο τραπέζι και ένα πολύ ωραίο γεύμα. Αντί να του βγάλουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ρεβίθια ή φακές να φάει. Λοιπόν, αντί να μιλάμε όμως για αυτά τα πράγματα, μιλάμε για όλα τα άλλα. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, αγαπητοί μου. Γιατί είμαστε Έλληνες με κακή νοοτροπία σε όλα τα επίπεδα. Μα όλα τα επίπεδα. Το μόνο που ξέρουμε μια ζωή είναι να ζητάμε και μετά να δίνουμε. Στις ποδοσφαιρικές ομάδες, στις μπασκετικές ομάδες και γενικά στις ομάδες, πρώτα δίνεις και μετά περιμένεις να πάρεις. Αυτό το ένιωσα από 10 χρονών παιδάκι όταν άρχισα να πηγαίνω στο γήπεδο. Ότι δίνω για να πάρω και δεν περιμένω να μου δώσει για να δώσω εγώ. Έτσι γίνεται στον αθλητισμό. Αυτό έχω καταλάβει. Τώρα, πώς έχουν αλλάξει τα χρόνια, εντάξει, οι εποχές αλλάζουν, αλλά είναι πολύ λάθος αυτή η νοοτροπία. Χάθηκε το θετικό, το κλίμα, το ωραίο και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Και να σας πω και κάτι που το έπαθα στο μάτς με τη Βέρεια, επειδή δεν το έβλεπα. Ήμουνα στη δουλειά. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι άκουσα πολύ λίγο από την αναμετάδοση. Όταν λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος είπε, λέω καμιά φορά πώς γίνεται ρε παιδί μου, μόνο πότε θα πεθάνω που λένε δεν ξέρω. Λοιπόν, φωνάζει πέναλτι ξέρω εγώ, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να κατεβώ από το αυτοκίνητο και δεν ακούω το πέναλτι. Την ώρα που κατεβαίνω και πηγαίνω να κάνω τη δουλειά μου, λέω από μέσα μου, να ξέρεις λέω, θα χαθεί και το πέναλτι γιατί ο Διαμαντόπουλος το σουτάρει και αφού λένε ότι έχει χάσει τόσες πολλές ευκαιρίες, αλλά θα το βάλει κάποιος άλλος. Και όταν μετά από 10 λεπτά επέστρεψα και έμαθα πως έγινε, λέω δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ρε παιδί μου. Πραγματικά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επειδή όμως έχουμε δει τόσα πολλά σε αυτή την ομάδα και επειδή τα 5 χρόνια είναι πάρα πολλά για τον ψυχισμό αυτού του κόσμου, εκτός από τον κατακρίνω, πρέπει να του δώσω και πώς το λένε, και τα εύσημα που αντέχει ακόμα και παρακολουθεί αυτά τα πράγματα. Και κάτι τελευταίο, 1-0 να σκοράρω πρώτος, 1-0 να βάζω πρώτος γκολ. Θα έχει τελειώσει η μπουγάδα. Όταν βάζω πρώτος γκολ, 90 φορές το μάτι το έχω πάρει. Αυτή είναι η Β' Εθνική. Έτσι. Όσοι μπορείτε να το καταλάβετε, το καταλάβατε. Όταν σκοράραμε πρώτοι, πήραμε το αποτέλεσμα. Όταν δεν βάλαμε γκολ, φέραμε ισοπαλία. Άντε, καλό μας Σαββατοκύριακο. Έτσι. Και ο Θεός να μας βοηθήσει σε αυτό το παιχνίδι να βάλουμε πρώτοι ένα γκολ κάπου εκεί μέχρι τα 20 λεπτά και μετά να βάλουμε ένα ακόμα να πούμε να χαρεί και λίγο ο άνθρωπος, να τραγουδήσουμε και εμείς λίγο στην κερκίδα να καταλάβει ότι είναι σε ελληνικό γήπεδο και όχι σε αμερικάνικο. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα παίζουμε έτσι. Πώς παίζουμε. Defense. Defense και offense θα παίζουμε. Defense δεν χρειάζεται. Offense θα φανάζουμε. Άμυνα δεν κάνουμε τους άλλους και πολύ. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται όχι ότι δεν κάνουμε άμυνα. Στοίχημα.gr ήταν μαζί μας. Συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά. Έχεις ακόμη έναν.
Α, συγγνώμη, συγγνώμη, φίλε, νομίζαμε ότι δεν υπάρχει. Φίλε, πάμε στο φίλο. Ένα θέμα στην συνεννόηση. Με τα smart notifications του στοίχημα.gr, άμεσα ενημέρωση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Ο φίλο ο τελευταίο, παρακαλώ. Πες χρήσα με τις διαφημίσεις, Όχι, όχι, κάναμε, είχαμε misunderstanding. Έχω καθυστερήσω πολύ. Misunderstanding είχαμε εδώ με το... Ο Αλέξης είπε πριν ξενέρωσε, λέει, με το αδωμάτζο. Ναι. Εγώ ξενέρωσα, ρε φίλε, με τον κόσμο του Άρη. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, τι μύρλα είναι αυτή, ρε φίλε. Το έχουμε αυτό, εντάξει. Είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι μόνο αριανό. Τι το έχουμε χρήσατε. Εμείς αν είμαστε στη θέση του Όφη, θα είχαμε διαλυθεί στη γάμα εθνική και δεν πήγαμε απευθείας. Έχουμε πιάσει όλους τους παίκτες, έχουμε ξεφτυλίσει. Τώρα τα βάλαμε τον Διαμαντόπουλο. Ναι. Είναι παραβή, ρε. Αυτή είναι η ομάδα, ρε. Με αυτή θα πορευτούμε. Δεν κατάλαβε ότι γίνεται στον Άρη, ρε φίλε. Γι' αυτό πρέπει. Όσον αφορά τον Καρυπίδη, εγώ θέλω 31 Μαρτίου, μάλιστα να είναι πούδρα η ομάδα. Αν δεν είναι, έχουμε άλλα κλαρίνα μετά. Ναι. Ούτε βγαίνει έξω. Ας έχει για τα γήπεδα μέσα, πάρε να την πληρώσει. Ναι. Εγώ θα κάτσε κολοσκάει ο κόσμος, τώρα τι θα κάνει. Πάρε να την πληρώσει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Πρόεδρος είναι. Έτσι. Ξέρει ποιες είναι οι υποχρεώσεις και μέχρι πότε πρέπει να καλυφθούν. Ναι, δηλαδή έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Ρε. Δεν μας φτάνει αυτό που πάθαμε στη Βέρεια. Ναι. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά μετά από χρόνια έτρεμα στον μπούθ. Δηλαδή από αυτό που έγινε τα νεύρα μου. Δεν... Εντάξει, βρέθηκε. Εγώ δεν λέω το και είναι σε άσχημη μέρα. Μα τους έχουμε φάει όλους, ρε Αλέξη. Ναι. Ο Κάσον να μην παίξει, ο Πασάς να μην παίξει, ο Τάδε ο Τζόγκλου δεν κάνει, έχει τρύπα. Ο ξέρω εγώ, τον Μπακ το ένα δεν κάνει, ο Μπούρμπος δεν κάνει. Ποιον βγάλαμε ένα σωστό, πες με ένα σωστό, έχουμε βγάλει. Κανέναν. Τακούνε ρε παιδιά και παίχτες, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Κεφάλες είστε. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι την Κυριακή να μην... Αφήστε να ηρεμήσει η ομάδα, ρε, με την πρώτη στραβή πάσα, με την πρώτη έτσι λάθος ενέργεια. Ας μέχρι το ναι, δεν θέλει. Μέχρι δηλαδή. Το τέλος, με την τελευταία αγωνιστική. Με αυτούς θα πάμε. Με αυτούς θα πάμε μέχρι το τέλος. Αυτούς έχουμε, αυτοί είναι με τα καλά τους και τα στραβά τους. Αυτό είναι το ρόστερ της ομάδας. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αλλά είναι σαράκι μεγάλος αυτή την ομάδα. Σου λένε χρόνια αυτό το πράγμα. Δεν φεύγει, ρε φίλε. Δεν φεύγει, είναι δύσκολο. Έχουμε ένα στόχο, πάμε να το παλέψουμε μαζί με αυτά τα παιδιά που παίζουν μέσα. Πάμε μαζί τους. Να τους χειροκροτήσουμε και να το παλέψουμε μαζί τους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και φυσικά, άμα δουν και 10.000 την Κυριακή σε ένα μάτς με τη Σπάρτη, καταλαβαίνεις με ποια ψυχολογία θα μπουν στο γήπεδο. Και είπε και ο προπονητής. Καθόταν άνθρωπος και. Άλλος κι αυτός. Καλά, ρε πάνε πλάκα με κακούσα ραδιόφωνα. Τι λέει ο κόσμος και κάνεις τώρα. Εγώ μπορώ να είμαι ένας μπούφος και να λέω τι να είναι. Παλαβίστε, ρε. Εσύ θα κάνεις αυτό το πράγμα το πλάνο το αγωνιστικό που έχεις. Τουλάχιστον το παραδέχτηκε. Το πρόβλημα, ακούς. Τουλάχιστον το παραδέχτηκε, ναι. Το παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος. Δεν είναι... Ο άνθρωπος το είπε κιόλας. Έκανε τρομερή δήλωση, είπε. Ναι. Άλλο σπανό σε οποιαδήποτε ομάδα και άλλο εδώ το καταλαβαίνω. Έχει τρομερή πίεση. Την πιέσουμε κι εμείς όμως την ομάδα. Πάρα πολύ, παιδιά. Μα πάρα πολύ. Δηλαδή τους έχουμε φτάσει ανθρώπους να τα κάνουμε με τόση λίγο. Ηρεμήστε, ρε παιδιά, λίγο. Ας ηρεμήσει λίγο η ομάδα. Ας ηρεμήσει λίγο, ας την αφήσουμε να ηρεμήσει, να δουν και αυτοί να τα συνοηθούν μεταξύ τους. Και ο Καρυπίδης είπαμε, 31 Μαρτίου να τα έχει καθαρισμένα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να σέρνεται η ομάδα έτσι και να κάνει άλλη πανηγύρι. Οι άλλοι είναι 6 πόντους πίσω και την Τετάρτη και την Πέμπτη που πέσα παιχνίδι κάνα πάρτι. Δηλαδή θα μιλάμε για τρελά πράγματα. Ναι. Οι άλλοι κάνα πάρτι, λες και ανέβηκαν. Και εμείς εδώ να πούμε, λες και έχουμε χάσει την άνοδο. Δεν πάει έτσι. Αυτό φάνηκε, φίλε Αλέξη, και χρήσατε μέσα στη Βέρεια. Η ομάδα ήταν τρομερά χωμένη. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν έχει ηρεμία, το είπε και ο προπονητής. Το είπε και μετά, γι' αυτό το ρώτησα και εγώ μετά την συνέντευξη. Να αποκτήσει. Φαίνεται ρε, Αλέξη. Ναι. Τα βάλαμε τώρα με τον Διαμαντόπουλο. Τα βάλαμε. Εντάξει, βρέθηκε και σήμερα θα το βάλει το άλλο. Το ρημάδι θα το κολλήσει. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Δηλαδή αρθεί τώρα το παιδάκι ο Μπαστακός και 21 χρόνων, άμα τον αρχίσουμε εμείς έτσι, θα κολλήσει και αυτός ρε φίλε. Που χάσουμε από τα πρώτα παιχνίδια. Εμείς και με τους παίχτες ρε φίλε έτσι. Θα κολλήσει και αυτός το παιδάκι, θα πήρε που ήρθα. Εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο ρε παιδιά, ήρεμα εντάξει. Είπαμε και όλοι έχουμε την αγωνία μας, όλοι ξέρω 4 χρόνια φάγαμε τα... Τι φάγαμε, εντάξει το καταλαβαίνω, όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Και εγώ σκασμένος είμαι. Αλλά το, θέλω να σου πω, το βουλώνω ρε, αυτό που είπε και ο προηγούμενος και μπράβο το που το είπα. Το βουλώνω, τι να κάνω, τα καταπίνω όλα. Τέλος πάντων, να είστε καλά παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να φύγουμε να αποχωρήσουμε. Ευχαριστούμε και τα είδη γενείς Φτύκας στην Απόλλωνος 37 με 39 στην κάτω τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού που ήταν στο πλευρό της εκπομπής. Και όλους εσάς που μείνατε εδώ συντονισμένοι. Πληροφορία τελευταία στιγμή, σε λίγο θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ στο Λαμπαοτάρης. Διαψεύδονται οι φημολογίες. Ποιες φημολογίες? Περί παραχώρησης μετοχών από Λάσκαρη. Πρόσεχε, η πλάκα ποια είναι? Ότι η πλευρά Λάσκαρη λέει ναι, ίσως μάλλον κτλ. Προφορικά. Ναι. Και η άλλη πλευρά λέει όχι. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά που λέτε? Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση στα σπουδαία. Μέχρι τότε φημολογίες. False alarm. Καλή επιτυχία στις ομάδες του Άρη που θα μπουν στο γήπεδο, όλες τις ομάδες, μικρούς και μεγάλους, το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα με το καλό να είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε λίγο μετά τις 5. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.